Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομήρας με τη γνωστή συνταγή θα είσαι εδώ στην Ηχοληψία. Για λίγο. Φανάς Καραμπάκας για λίγο στην Ηχοληψία. Στο production ποιος θα είναι, εσύ? Αυτός, 1-0. Η Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κώστας Δραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να κάνετε οριστική διαγραφή αυτοκίνητός σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, να σας δώσουν την καλύτερη τιμή και την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά τα οποία ψάχνετε και καλό είναι να βρείτε για το δικό σας αυτοκίνητο. Εύκολη είναι η διαδικασία. Μπαίνετε στο www.listoparto.gr. Εκεί όπου υπάρχει μια τεράστια γκάμα, ένα τρομερό παζάρι ανταλλακτικών. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάτε ότι πάντα μαζί μας είναι το goldmall.gr, το οποίο φροντίζει για μοναδικές προσφορές όπως που μπορείτε να βρείτε γεύμα αξίας 36 ευρώ, πληρώνοντας μόνο 18, φυσικά στο goldmall.gr. Επισκεφτείτε το νέο μπαρ ρέστοραν My Money στην Παύλου Μελά, στο κέντρο της πόλης, με κουπόνι 18 ευρώ για γεύμα αξίας 36 ευρώ. Βρες αποκλειστικές προσφορές στα εστιατόρια της πόλης στο goldmall.gr. Με διαγωνισμό και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσφορά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για 5 από εσάς γράφατε Α1 κενό
τη λέξη έκθεση, το ονοματικό μνημόνιο και το στέλνετε στο 54-344. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να μπορέσετε να δείτε και τα περίπτερα με όσα υπάρχουν εκεί και φυσικά να απολαύσετε μοναδικές εκδηλώσεις, συναυλίες και οτιδήποτε άλλο θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να ζήσουμε με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί γελάς, Κωστή μου? Γιατί γελάω. Δεν σου λέω. Πέζα, καλή, γιατί. Γελάω από μέσα μου. Ρε καλά κάνεις, γιατί τι φάνηκε... Έτσι, δεν θέλω να το πω. Τι φάνηκε αστείο, πες το, δεν θα στραβώ. Για ποιες μέρες είναι οι... οι προσκλήσεις? Ναι, για ποιες μέρες είναι? Από την ημέρα που ανοίγει η έκθεση. Μέχρι? Όχι, ημέρα θέλεις, ναι. Α, δεν είναι να πάει το Σάββατο ή την Κυριακή, ας πούμε. Όποτε θέλει, πάει. Ρε. Πάει όποτε θέλει. Πότε κλείνει η έκθεση, δηλαδή, τις πύλες της? Μια εβδομάδα δεν κρατάει. Εμένα ρωτάς, πού να ξέρω εγώ, άμα τι με νοιάζει η έκθεση ή τι θα κάνει. Εγώ θα είμαι από την άλλη μεριά της πόλης. Μακριά από το πεδίο. Όχι, όποτε έχει έκθεση και φασαρία δεν πάω. Δεν πας γιατί? Γιατί να πάω, πέσει ξύλο και πλακωθούν οι Μακεδονομάχοι με τους κομμουνιστές και να είμαι στη μέση εγώ. Θα πέσουν μπουνίδια έξω από το. Αμερικανικό προξενείο, ξέρω εγώ, οι κομμουνιστές, οι Αμερικάνοι, οι δεξιοί εκεί μαζευτούν όλοι μαζί, η Φάρα και η Σάρα και η Μάρα και η Τάρα. Για χαζομέγγι, δε κόκκινη. Θα πάω μέσα στο πεδίο εμβολής να με κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Άμα να πάω στην έκθεση, πάω την τελευταία μέρα και βλέπω. Όποιος πηγαίνει είναι χαζός, αυτό που μιλες. Όποιος πάει το Σάββατο, τι θα είναι λογικός. Okay. Όποιος πάει στην έκθεση, δηλαδή. Όποιος πάει στην έκθεση το Σάββατο, τρολός είναι. Λοιπόν, Α1 κενό, έκθεση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Θα δώσω 5 διπλές προσκλήσεις σε 5 φίλους. Εγώ πάντως Σαραπτόπουλος. Αν... Για όποια μέρα θα. Ναι, για όποια μέρα. Εγώ Σαραπτόπουλος λέω Σάββατο μην πατήσετε στην έκθεση εάν δεν έχετε να πλακωθείτε με κανέναν. Αν δεν έχετε να διαμαρτυρηθείτε, δεν είσαι σε καμιά ποντιακή οργάνωση, σε καμιά χριστιανοδεξιοχουντική οργάνωση, καμιά κομμουνιστικό αριστερό απατεωνίστικη οργάνωση. Μην πάτε. Το Σάββατο. Το Σάββατο θα πέσει ξύλο. Η KGB, η CIA, Μοιράζ από πάνω θα πετάνε να πούμε. Τι αμπάζει, τραλός ρε. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή, δεν πα στο γυάλεμα εκεί, πας και να πιει και ένα δυο κιλά τσίπουρο εκεί με τον Βαρδάκι εκεί να βουτήξει και μέσα στη θάλασσα εκεί πέρα που θα πάρει και τη σημαία, θα γίνει μπλε η θάλασσα να πούμε. Ποια έκθεση να πα το Σάββατο, τη Δευτέρα, δηλαδή, Τρίτη πάνω. Όταν κάναμε το συλλαλητήριο και πήγαμε όλοι μαζί κάτω. Ναι. Κάναμε κάτι κακό? Όχι. Ούτε καλό κάναμε, ούτε κακό. Σαν να την κερδίσαμε το όνομα που πήγαμε δηλαδή στο συλλαλητήριο. Στείλαμε ένα μήνυμα εκεί που έπρεπε. Και που έστειλε το μήνυμα, το άνοιξε κανείς το φάκελο από το μήνυμα, δηλαδή. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Δεν βαρέθηκε σε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια να μην μιλάει κανείς. Να το πνίγουν όπως είναι. Δεν το πνίγεται. Άμα έρθει ο Τσίπρας τώρα και μοιράσει 200 ευρώ το μήνα σε κανέναν συνταξιούχο, θα βγει πάλι ο Τσίπρας. Έγκλημα. Έγκλημα. Γιατί έγκλημα. Έγκλημα. Έγκλημα, ε. Αν βασίζεσαι, να σου πω κάτι, αυτό το οποίο με ενοχλεί. Ξενοχλεί εσένα. Δύο πράγματα με ενοχλούν. Για να μάθω τι σε ενοχλούν εσένα. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο. Έχεις υπόψη σου για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό? Ποιο? Για ποιο λόγο. Με πομπή πηγαίνει πάντα ο Πρωθυπουργός. Τι πομπή δηλαδή? Πομπή. Κλείνουν όλους τους δρόμους. Μόνο τώρα που πάει ο Τσίπρας γίνεται πομπή. Δηλαδή όταν πήρχονταν ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς, δεν γινόταν πομπή. Γινόταν. Γιατί να μην γίνει και τώρα πομπή, να πούμε. Τι γινόταν τότε όμως? Για πες. Ναι. Να δούμε στον κόσμο τι γινόταν. Ναι. Τότε οι Πρωθυπουργοί κατεβαίναν και χαιρετούσαν τον κόσμο. Δεν τρώγαν ξύλο. Πότε? Πριν από 50 χρόνια. Με ξένα λεφτά μοιράζανε στους ψηφοφόρους. Άλλο ρε λέω. Τι άλλο ρε λέω. Άκουμε προσοχή. Γιατί να τον βαρέσει τον άλλο ρε, ο αγρότης. Όταν έπαιρνε ο αγρότης, ξέρω εγώ, επιχορήγηση και αντί να τη βάλει στο χωράφι του, την έτρωγε με τη στάνε σπούνα που με δεξί. Γιατί τον βάρεσε τον πρωθυπουργό? Υπήρχε εφοριακό. Ναι, εφοριακό. Ή το Υπουργείο Γεωργίας θα τον ελέγξει ότι δεν τον βάρεσε. Δεν με νοιάζει, αλλού είναι η κουβέντα μας. Εκεί είναι η κουβέντα μας. Είναι αν λες... τον ελέγχανε ναι, και γιατί... δεν τα δίναν κάθε χρόνο. Γιατί να τον ελέγξει? Δεν θα γινόταν αυτό. Αφού είναι πολιτικό το κόστος, άμα τον ελέγξει. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Εσύ σαν πολίτης δηλαδή πρέπει να σε ελέγξει για να μην σε κλέψει. Δεν σε ελέγχει. Εδώ ξέρει για... και που είσαι και τι κάνεις. Καλά κάνει. Και τα πάνε όλα. Δεν βλέπεις το τραπεζικό σύστημα που οδεύει. Στο να γίνουν όλα ηλεκτρονικά να λες εσύ με το νου σου ότι έχεις 5.000 ευρώ καταθέσεις. Ναι. Να μην τα βλέπεις ποτέ. Γιατί να μην τα βλέπεις? Να τα κι... Μα δεν μπορεί να τα πιάσεις. Γιατί να μην τα πιάσεις? Μα δεν τα πιάνεις. Πώς δεν τα πιάνεις? Εγώ αγοράζω. Μπορεί να κάνεις την αλλαγή πάνω από 500 ευρώ. Ό,τι γουστάρω κάνω. Θέλω να πάρω μια Αλφα Ρωμαίο δίλητρη και έχω 30 χιλιάρικα στην τράπεζα. Πάω στον εισαγωγέα, του λέω πάρτα, δώστο. Γιατί δεν μπορώ? Ναι, δεν τα πιάνεις τα γιατί χέρια. Να τα πιάσω, γιατί να τα μεταφέρω πιάσω. Μεταφέρω το. Γιατί έτσι σε πειράζει ένα δηλαδή. Πρέπει να τα πιάσει τα χέρια σου ή να βρωμίσουν τα χέρια σου. Δεν θα βρωμίσουν τα χέρια σου. Ή να βρωμίσουν. Θέλω να πάρω ένα σπίτι. Έχω 300 χιλιάρικα στην τράπεζα, πάω στον κολοεργολάβο που είναι και κλεφταράς θα πούμε. Του λέω εδώ κλέφτη με έκλεψε 3 μέτρα, δεν πειράζει. Πόσα θες, 125, 130 πάρτα. Ναι. Άμα έχει λεφτά στην τράπεζα, τι σε κάνει η τράπεζα. Άμα χρωστά στην τράπεζα το σπίτι σου και τα λοιπά, έρχεται ηλεκτρονικά και το παίρνει.
Για να μην μπορεί ο κομμουνιστής να βγει και να πει αού, ξέρω εγώ, μην πάρει το σπίτι. Γενικότερα όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Ε, και τι να κάνουμε. Πρόοδευσε 8. Θα γίνονται ηλεκτρονικά. Πώς θα γίνει δηλαδή. Το σύνθημα ήταν πάντα ένα. Ποιο σύνθημα. Αύξηση παραγωγής, ναι. Μείωση προσωπικού. Σε όλα τα θέματα. Τι αύξηση παραγωγής, δεν κόκκινε. Εδώ η φορολογία, μιλούσα με έναν φίλο μου, έχει ένα βενζινάδικο το Σαβίνιο. Μου λέει 80% φορολογία. Περιμένουμε, λέει να πέσει. Έλα, βρε, κλαίγεται και αυτό τώρα. Άσε τώρα. Ναι. Αυτό τώρα. Έχω ένα φίλο μου, λέω, το Σαβίνιο. Κλαίγεται κιόλα. Τι κλαίγεται. Να μην κλαίγεται. Γιατί να μην. Ξέρω εγώ τι λέω, να μην κλαίγεται. Γιατί να μην κλαίγεται. Προχώρα παρακάτω. Επιχειρηματίας είναι ο οποίος φορολογείται όπως όλοι οι επιχειρηματίες. Να μην κλαίγεται. Γιατί να μην κλαίγεται. Να μην κλαίγεται, γιατί ξέρει αυτός. Και εσύ ξέρεις, μου είπε. Εγώ τι ξέρω. Ε, μην τον πιάνεις τώρα, δεν σε συμφέρει. Άστο, τώρα δεν. Θα εκτεθείς. Θα εκτεθείς εσύ, μη. Εσύ θα εκτεθείς. Μη, εσύ θα εκτεθείς. Άσχημα. Μη το κάνεις τώρα, μη. Ρε, εσύ, μη με πιάνεις, γιατί η κάνουλα έβαζε εκεί πέρα. Στην καμπού. Τι έκανε η κάνουλα, έτσι με έβαζε η κάνουλα. Έτσι, με επιτρέπει άστο τώρα, δεν είναι η τυσόρα. Εντάξει, τι να σου κάνω, πάμε παρακάτω. Εγώ έχω αποδείξεις. Μη κόκκινε, δεν μας νοιάζει αυτό τώρα. Είπα ο άνθρωπος, τυχαία βρέθηκα μαζί του, θα κάνει μια διαφήμιση τα μαγαζιά του, ξέρω εγώ, στο Europe One. Να και ο άνθρωπος, θέλει. Ναι, μη σε πιάνει αιμορροίδα τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος μου λέει, μας κάνουν φορολογία 80%. Αν την πάει τη φορολογία 40%-45%, θα υπάρχει ανάπτυξη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα πάρει κανένα διαρκέ νόμα τη καρδιά του και τα αφήσει τα άλλα. Είναι κουβαρντά, δεν σαν και σένα. Το τι είναι. Α, η κάνουλα με είπε 80 έριχνε μέσα. Τι έκανε. Έτσι με είπε. 80 πού να πω. Έριχνε η κάνουλα. Ξέρω εγώ τι να σου πω, ρε Γρηγόρη τώρα. Δεν τη ώρα. Δεν τη ώρα τώρα. Γιατί τον κολλά τώρα. Άστο τώρα, μην τον κολλά. Γιατί είναι γιούφτο. Είναι γύφτος. Γιούφτος, όχι. Ναι, αλλά μου έλεγε ότι σου βάζε δωρεάν 80 μέσα από το depósito. Δεν τη ώρα τώρα. Πήρε, δεν έδωσε. Μη, Γρηγόρη, μη. Άστο, μην τα ανοίξω. Μη, άντε άνοιξω. Τι. Γιατί θα χαλάσει και η δουλειά σου. Τι να χαλάσει. Θα χαλάσει και η δουλειά. Εγώ είμαι κύριος, δεν χαλάει η δουλειά μου. Είμαι κύριος εγώ. Δεν κατάλαβα. Ο Σαβίνιο είναι κύριος, γιατί να χαλάσει η δουλειά. Άμα είναι και οι δύο κύριοι, γιατί να χαλάσει η δουλειά. Μπορεί με σένα να είναι. Α, μπορεί, με σένα δεν ήταν δηλαδή. Μπορεί με σένα να είναι. Α, ναι, μάλιστα. Αλλού αυτά. Τέλος πάντων, Γρηγόρη, η κάνουλα μέλη και... Μπορεί να μου πεις τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Καμένος σχετικά με τη νέα Τούμπα κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο δράμα. Όχι, δεν είναι δράμα αυτό. Δράμα. Αυτό δεν είναι καθόλου δράμα. Το δράμα είναι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Δεν το έδειξε ούτε ο Μπούζος, κανένας δεν το έδειξε. Ότι. Τι δηλαδή. Είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ποιος λέγεται, Τσίπρας. Ναι. Με τον κύριο Καμένο. Συνδιοικούν τη χώρα αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έκαναν εξαγγελία στους παοξίδες, ξέρω εγώ, για να ηρεμήσουν ότι θα τους κάνουν καινούριο γήπεδο. Το είπαν ή δεν το είπαν. Ρε, το είπαν ή δεν το είπαν. Και βρίζεται αυτούς. Το Γιώργο το Σαβίδι που τους έκανε αβάντα, ενώ ο μπαμπάς του πάει προς τη Νέα Δημοκρατία και κάνει ραουντεβού με τον κύριο Μαρινάκη, πώς το εξηγεί την ώρα που το λέει ο κύριος Καμένος και ο κύριος, πώς το λένε. Όλοι... Μισό λεπτό. Το κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας. Με ρωτάς, θες να πάει. Να ολοκληρώσω. Ο άλλος που ακούει από κάτω δεν ξέρει το ρεπορτάζ. Οδηγά και δεν ξέρει. Θα πρέπει να ολοκληρώσω να καταλάβει. Ολοκληρώσω. Λέει λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος εξαγγέλει γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Mm. Και την ίδια ώρα, μετά από 10 λεπτά, ο κύριος Γιώργος Σαβίδης, ο νεότερος, λέει το ίδιο πράγμα. Να πω εγώ τι κάνει αβάντα τον Τσίπρα. Τη στιγμή που ο μπαμπάς του πάει από την άλλη μεριά, δεν το ρώτησε. Και στη Σαντορίνη που είναι, δεν μιλάνε. Αυτό. Δεν ξέρω, έχεις απάντηση εσύ. Εσείς πιάσατε τον Τσίπρα τώρα. Φυσικά. Το Γιώργο που τρολάρει. Τα λεφτά δεν έχουν πολιτική χρεία. Αυτή είναι η απάντησή σου. Φυσικά, απλή είναι η απάντηση. Δηλαδή, όποια και να είναι η κυβέρνηση. Κάνει αβάντα τώρα ο Γιώργος. Όποια και να είναι. Ένα λεπτό, ρε. Απαντάω. Ουσιαστικά τώρα. Όποια και να είναι η κυβέρνηση. Δεν απάντησε αυτό. Ρε φίλε, θες απάντηση ειλικρινή. Μα δεν είναι απάντηση αυτό. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Μα δεν είναι απάντηση αυτή. Τη στιγμή που ο Τσίπρας λέει για γήπεδο, θα μπορούσε ο Γιώργος, εφόσον είναι δυσαρεστημένος ο μπαμπά, να πει κάτσε κάτω, μωρέ Τσίπρα, παραμύθια κτλ. Τη στιγμή λοιπόν που το λέει ο Τσίπρας, κάνει αβάντα ο Γιώργος. Και μπερδευόμαστε εμείς και λέμε, καλά, αυτός με το Μαρινάκι, με το Μέγκα Νέα Δημοκρατία, το γυρίζει το φλας στη δεξιά μεριά. Ναι. Τι γίνεται εδώ τώρα. Για απάντησε μου εσύ που ξέρεις και είσαι τσακάλι να πούμε και λαγωνικό μεγάλο να πούμε. Όλοι οι επιχειρηματίες τα έχουν καλά με όλα τα κόμματα. Άντε πάλι. Αυτό δεν απάντησε ρε κόκκινε. Απάντησε. Δεν απάντησε ρε κόκκινε αυτό. Προφανώς κάτι θα κοιτάξει. Προφανώς και ορφανός και ο Κώστας ορφανός. Τι προφανώς. Κοιτάνε να τα έχουν καλά και με τον έναν και με τον άλλο. Αυτή είναι η απάντησή σου. Ναι, απλό είναι. Άρα, ο παπάς με την έννοια. Άρα δηλαδή όταν δουλεύει ο Τσίπρας τον ελληνικό λαό του ΠΑΟΚ ή τον αλβανικό λαό του ΠΑΟΚ ή τον κογκολέζικο λαό του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολλοί λαοί μαζί να πούμε ενωμένοι. Άρα και ο Γιώργος κάνει αβάντα τον Τσίπρα και τον Καμένο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Άρα μπορεί να με βλάκας εγώ. Να μην το καταλαβαίνω καλά. Όχι. Αλλά γιατί ο Γιώργος την ίδια ώρα λέει με τον Τσίπρα το ίδιο πράγμα. Μπορείς να με εξηγήσεις. Τη στιγμή που ο μπαμπά πηγαίνει από την άλλη μεριά. Μπουμπούκος, μπουμπούκος. Αρχίζουν και τα γυρνάνε προς τον ΠΑΟΚ. Έχεις απάντηση ρε.
Ναι. Ποια είναι απάντηση. Κοιτά να τα έχουν με όλους καλά. Είναι θέματα πεθαμένα, σε άλλα θέματα. Πάμε στα άλλα θέματα. Είναι τόσο δύσκολο. Έλα, έλα, πάμε στα άλλα θέματα. Εντάξει, είναι απάντηση. Και με την Νέα Δημοκρατία θέλουν να τα έχουν καλά και με το ΣΥΡΙΖΑ καλά. Αυτό είναι δηλαδή. Όποιο και να βγει. Να έχω καλή δηλαδή. Να είμαστε καλά. Α, αυτό... Το ίδιο θέλουν και τα κόμματα. Και τα κόμματα. Τι πιστεύει δηλαδή. Άρα τι βρίζετε τον Τσίπρα τότε. Σιγά μην βγει. Για τα μάτια του κόσμου. Για τα μάτια του κόσμου βρίζετε τον Τσίπρα. Μάλιστα. Για να πιέζω. Εγώ δεν βρίζω κανένα πολιτικό, ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μητσοτάκη, κανέναν. Ούτε τους χειροκροτώ, τη δουλειά τους αυτή, τη δουλειά μου εγώ. Το κράτος αντίπαλος, κλέβουμε εμείς, μας ρημάζουν αυτοί και τελειώνει η φασαρία. Ωραία σχέση έχει ο πολίτης με το ελληνικό κράτος. Διαφωνούμε καθόλου. Όχι, τι. Θέματα άλλα, τι έχει εδώ η μέρα. Το... Θέμα. Ναι. Θα σου πω για την έκθεση του. Γιατί. Ξεκίνησα με κάτι απλό. Με τι το... ξεκίνησες. Κλείνει όλη η πόλη, ενώ θα μπορούσε με ένα ελικόπτερο να πηγαίνει από το αεροδρόμιο. Στην έκθεση να το κατεβάσουν. Ποιο να κατεβάσουν, ρε. Σήμερα η τιμόμενη χώρα είναι η Αμερική. Ξέρει τι μπορεί να γίνει, τι όχθε μου. Η Αμερική ξέρει τι μπορεί να γίνει. Να έρθουν οι τζιγκαντιτσές εδώ να βάλουν φόβες. Δεν μπορούν. Πώς δεν μπορούν. Ήρθαν οι... Γιατί ήρθαν οι βατραχάνθρωποι, η CIA, η KGB να πούμε και το. Τώρα ήρθανε. Εσύ είσαι και. Γιατί 20.000 αστυνομικοί. Επειδή η Αμερική είναι η τιμόμενη χώρα. Και πάμε τώρα εμείς να κάνουμε συλλαλητήριο εναντίον της Αμερικής. Πώς, αφού η Αμερική είπε τα Σκόπια δεν Νέα Μακεδονία. Αυτή έδωσε το ευλόγιο. Αν δεν με τα λένε καλά. Άντε πιες το ζάχαρο να κατεβάσει το νερό και συνέχισε παρακάτω. 0,70 ένα ζάχαρο. 1,3 δεν ήταν προχθές. Είχες φάει τα γλυκά και τα προφητρό. Τι γλυκά τρώω, εγώ τρώω γλυκά. Εγώ τρώω γλυκά. Γιατί μου κλείνει το μάτι. Κόλλησε από το Χατζινάκο. Από το Χατζινάκο. Έχω τίκ. Δεν το κράζει τον άνθρωπο. Έχει τίκ με το μάτι. Τι να σε κάνω. Τίκ, μια χαρά άνθρωπο. Πώ αφού κάνει το μάτι έτσι. Στο κλείνει. Με κλείνει το μάτι. Νόμιζα καμάκι με έκανε το γνώρισα, τελικά είναι τίκ. Γι' αυτό το είναι. Τον άνθρωπο. Όμορφο. Μικρό και λε. Ρετικό και ένα ειδικά. Λοιπόν πήγα να δω κάτι Αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Τι να το κάνει. Τι να το κάνω. Το ξέρει τον πανιότητα γιατρό. Μελωνιστής, μεγάλος. Τρομερός. Εγώ τον έκανα και προσωπικό γιατρό, οικογενειακό γιατρό, γιατί λέει τώρα ο Μπολάκης πρέπει να έχουμε προσωπικού γιατρού. Εξαιρετικό παλικάρι και γιατρό. Να παλικάρι που είναι. Και γιατρό γιατρός επιστήμονας. Παλικάρι, επιστήμονας. Ναι. Μου λέει, αν είναι αυτό, ξέρεις από πού είναι, από την Κρύα Βρύση. Έλα, μου λέει να φας την Κρύα Βρύση, λέει, σε κάνουν το τραπέζι εκεί, είναι κάτι φίλοι εκεί κτλ. Λέω και είναι μισή στη φυλακή. Όχι, μου λέει δεν πειράζει, λέει κτλ. Πάω να είμαστε στην Κρύα Βρύση να ετοιμαστώ. Μπαμ, μπαμ, πάει ένα σκοτώνει μια γιαγιά εκεί. Έμαθε τι έγινε χθε στην Κρύα Βρύση. Δεν έμαθε. Μπήκε ένα τρελό να μου, εγώ ήσταν 38χρονο, μια 20χρονη. 20χρονη φυσικά δεν τον ήθελε τον 38χρονο, τι να τον κάνει, άμα είναι φτωχό. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει να μου, δεν σε θέλω, δεν με θέλει, δεν με θέλει. Παίρνει την καραμπίνα, μπαμ, μπαμ, μπαίνει μέσα εκεί να τη σκοτώσει. Μπαίνει η γιαγιά επάνω να πούμε, σκοτώνει τη γιαγιά. Την ώρα εκείνη πάει να αυτοκτονήσει, βάζει φάλτσο να πούμε, δίθεν ότι είναι αυτοκτονήσει στα ψέματα. Τον περιλαβαίνει ο μπαμπάς της κοπέλας με άλλους δύο, τον κάνουν μπαόλο στο ξύλο, κομμάτια να πούμε. Συλλαμβάνουν τον μπαμπά. Ο μπαμπάς είναι σημασμένος. Και ο μπαμπάς μπαίνει, βγαίνει στη φυλακή. Λέω ρε εσύ, ρε εσύ του λέω Παγιώτη, πού να πάω εγώ εκεί. Εγώ κινδυνεύω στο πανόραμα, του λέω. Εγώ κινδυνεύω στην Καλαμαριά. Στην Κρύα Βρύση. Πού να με φάζε Πανιώτη, του λέω εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα έχουν τις καραμπίνες αυτοί και έχω πει τι. Πού να με τραβήξεις, του λέω. Έχει τραβήξει. Πήρα ένα λεξίσφαιρο. Θέλω να απαντήσει λίγο. Ναι, ναι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτά γίνουν τυχαία όπου πας. Μα δεν πήγα, ήταν να πάω. Γενικά, το μαγνήτη που έχεις, δεν το ξέρεις. Τι μαγνήτη πήγε ο άλλος. Γιατί έχεις ένα μαγνήτη, καταρχήν είσαι η μητέρα κάθε κακού. Εγώ. Η μητέρα κάθε. Εγώ. Θα πας κάπου και δεν υπάρχει κάποιος να γίνει φασαρία. Πού αν δεν γίνεται φασαρία, θα φροντίζεις να κάνεις φασαρία. Ναι. Λοιπόν, προχτές μου τα έλεγαν πάλι για μια κοπέλα κάπου στην Πότσαρη. Τι κοπέλα. Κοπέλα, γυναίκα. 5 παρά 2. Τι πρεούστα από εδώ με κιάς και παρατήρηση. Τι κοπέλα 5 παρά 2. Τι παραδύο, 5 κοπέλα. Τι μια κοπέλα την έκανες 5 παρά 2. Έκλεισε το δρόμο. Έκλεισε το δρόμο μαζί με ένα γέρο από πίσω. Είπα εγώ, εγώ δεν είπα ότι για σαν αδικό. Είμαστε 50 αυτοκίνητα ένα τέταρτο. Γιατί η κοπέλα. Ποιο αυτοκίνητο ήταν από τα 50. 10 μέτρα πιο κάτω. 10 αυτοκίνητα δηλαδή, πιο κάτω. Ποιο αυτοκίνητο 10 μέτρα πιο κάτω. Πού να θυμάμαι ρε Γρηγόρη. Είπες 50. Είναι πειράτα και ο Βρανάς. Εκεί ο Βρανάς πρέπει να τον είδα τον Βρανά. Μέσα στην κοιμήθηκε τρέλα μου. Στο αυτοκίνητο. Ο Βρανάς κοιμόταν στο αυτοκίνητο. Εγώ πλαγωνόμουν. Ο Βρανάς καθόταν εκεί. Του λέω. Τι κουμάσια αυτό ο Βρανάς. Κατέβηκε να πλακωθεί με τη γυναίκα. Γιατί δεν ήξερα ότι ήταν γυναίκα. Ναι. Βλέπω γυναίκα. Ναι. Την αρχίζω στα. Ναι, μπινελίκια κτλ. Ναι. Και μου λέει ένας. Πες τα. Εσύ δεν είσαι ο Λούκι Λουκ. Είσαι ο Πουστ Λούκι Λουκ. Ναι, είσαι ο Πουστ Λούκι Λουκ. Τώρα με τη γυναίκα δεν πλακώθεις. Όταν είδες γυναίκα δεν αισθάνθηκες λουγαμήχανα. Δεν μετάνιωσες που. Δεν πλακώναμε στο ξύλο. Τον πινελίκι το έφαγε. Χοντρό, ωραίο. Όχι, όταν πλησίασες εκεί γιατί πήγες για καυγά. Πήγα για καυγά. Μου φύγε. Μετά περιμένω το δεύτερο.
Περιμένω το δεύτερο να δω ποιο είναι. Βγαίνει ένα γέρο 80 χρονών. Τι να το πει. Του λέω. Να το πληρώνει. Εσύ γιατί δεν πέθανε, του λέω, και μα έκλεισε στον δρόμο. Ρε σκατόγερε, του λέω. Πασοκοηλήθηκε, του λέω. Εσύ λέω γιατί δεν πέθανε, του λέω. Ανέστητε, του λέω, βόδαρε, μα έχει 20 λεπτά εδώ στην Πότσαρη. Έχουν λιώσει τα πόδια μα, θα πούμε από τον ίδρωτα. Και γελάσαι εσύ με αυτά. Γελάσαι εσύ. Την ημέρα που ήρθε Καστοριά, λέει, πέθανε ο πρώην ομάρχη. Καλό ήταν αυτό, πολιτικό δεν ήταν. Καλά, και ο άλλο όποτε έβαζε εγώ λέγανε ότι συμβαίνει πρόβλημα. Αλλά με σένα μπορώ να επιβεβαιώσω όταν θα γράψω τη ραπτοπουλιάδα. Πότε την γράψει ρε κόκκινα την ραπτοπουλιάδα. Πρέπει να έχω. 1,8 ζάχαρο έχει. Αν μα χτυπήσει κανένα νευρό, καμιά καρδιά, πότε θα προλάβει να την κάνει τη ραπτοπουλιάδα. Δεν θα την γράψει, πε ρε κόκκινα. Πώ θα την γράψει. Αυτή τη ραπτοπουλιάδα την γράψει. Και εμένα με είπε ένα, θα με γράψει ένα συγγραφέα εκδότη. Πτώχευση. Ο Γιώργο πτώχευση ο συγγραφέα. Και ένα παλικάρι. Σε έκανε ταινία, πέθανε η μάνα του, πέθανε ο πατέρας του. Πάλι καλά που δεν πέθανε. Τον ίδιο τον κυνηγάνε. Καλά να, εντάξει. Καλά είναι. Καλή ταινία. Η ταινία που έκανε στο Θεό. Με κόκκινη μπλούζα. Και αυτός πήγε στη φυλακή. Ναι. Τι κατάρα μπορεί να τον έχεις δει. Τώρα θα μας πεις για τον Κλέιτον, τον Μυροφορίδη και τη βρωμομάδος που δεν έχει ψηλή να πούμε. Να μπουν τα λεφτά. Εσύ περιμένεις αύριο να μπουν τα λεφτά. Γιατί ναι. Αν δεν μπουν τα λεφτά. Εσύ είπες να μπουν τα λεφτά. Αν περιμένεις να μπουν. Νιώθω σίγουρος θα μπουν. Εσύ αν δεν μπουν. Ναι. Τρεχάτε ποδαράκι. Έχουμε αστυνομία ύποπτη στην Αθήνα, δεν έπιασε τον Χρυσαυγίτη Παοξή. Έχουμε τον Κλέιτον. Έχουμε να πούμε το Σούλι, το Φέσιλ που τον έδωσε ο Πάοκ. Έχουμε να πούμε τον θρησκευόμενο center back του Άρη. Έχει πράγμα εδώ να πεις κόκκινη. Έχει το συλλαλητήριο μαγειρεμένο. Ποιος έκανε. Ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος. Ναι. Για το στόπερ του. Αυτό θα είναι. Γι' αυτό το Μετρόπολης είναι. Πρώτα από τους ρεπόρτερ. Από σένα θα απίστευτο είναι. Απίστευτο. 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 Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση. Τι βλέπω? Αγόρασες προστατευτικό κάλυμα Levita αερίου. Ναι, αλλά όχι όποιο και όποιο. JB φίλε μου, από την Μπούγκλας ΑΕ. Ο χειμώνας έρχεται και ο Levita σας κινδυνεύει από την παγωνιά. Η JB Μπούγκλας ΑΕ έχει τη λύση. Το EFCAM το πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα JB. Κατασκευάζεται από άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετρομάμπακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Levita σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο. Ενώ λόγω μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS
Έχεις λογικό, έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ φορακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 60 χρόνια ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Πρέπει να μονώσουμε το σπίτι. Και όχι μόνο, είπαμε. Θα βάψουμε και θα κάνουμε τη διακόσμηση του σπιτιού μας. Ευτυχώς έχουμε τον Τζιακμάκη που θα μας δώσει λύσεις για όλα. Τζιακμάκης, τεχνικό πολυκατάστημα. Γυψοσανίδες, γυψίνες διακοσμήσεις, χρώματα, θερμομόνωση, πατητή τσιμεντοκονία, εργαλεία. Τζιακμάκης, τεχνικό πολυκατάστημα. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Το μπλεκτήριο απέναντι από το 2-31-0-68-68-38. Τσιακμάκης, ο βοηθός σας για κάθε τεχνική εργασία. Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται. Έρχεται. Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στο Όραμα. Για λίγες μόνο εμφανίσεις. Από 10 Αυγούστου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Όραμα The Music Show. Στροφή καζίνο, περιοχή αεροδρομίου. Πότε θα σε δω. Κρατήσεις 2310-474748. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Τίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην εκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Πού θα το βρείτε αυτό το ξύλο? Μα φυσικά στον παλιό Μήλο, Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 27, στην Περαία. Ξύλα αποκλειστικά και μόνο ελληνικά. Μπριγκέτες, πέλετ, κάρβουνα έρχονται στο σπίτι σας και στην επιχείρησή σας με ένα τηλεφώνημα. Ξύλα παραδεισένιας ποιότητας στον παλιό Μήλο, στην Περαία. Τηλέφωνο 23920-22339 και 694-9744-933. Αν ήταν μίνι, θα μιλούσα έτσι. Αν ήταν νορμάλ, θα μιλούσα έτσι. Μα οι προσφορές μας είναι γίγκα, γι' αυτό θα μιλάω έτσι! Καλά, όχι και όλη την ώρα. Γιατί το Giga Bazaar επιστρέφει στο 20ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας στην Περαία. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε απίστευτες τιμές. Μόνο στο Giga Bazaar και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Προλάβετε! Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Στέργιο Πετκανίτσα, τον κλειδάρα, το δικό μας κλειδάρα. Πηγαίνετε εκεί, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα αγωνία προκειμένου να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό για 5 διπλές προσκλήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για 5 φίλους οι οποίοι θα κερδίσουν το εισιτήριο για να πάνε όποια μέρα θέλουν. Γράφετε α1 ένα κενό, τη λέξη έκθεση, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλει στο 54-344. Οι προσκλήσεις είναι προσφορά από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ραπτόπουλε δεν είπε τίποτα για την τιμωρία Κουτσάφτη για το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ τη διαιτησία στην Τρίπολη τη ΑΕΚ κρίθηκε πολύ καλή. Λέω ο 367, θέλω να σχολιάσει κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει ο κάθε στημένος παρατηρητής, τσατσάκι του εκάστοτε μεγαλομετόχου, τι θα πει και τι θα γράψει ή τι είναι τα λένε τα μάτια μου. Έχω μια πρεσβειοποία γύρω στο 2, αλλά κατά τα άλλα βλέπω μια χαρά. Χρειάζομαι εγώ το κάθε λαμόγιο, ο οποίος θα πάει να κάνει έκθεση και θα κάνει τον παρατηρητή. Έτσι ακριβώς. Ενώ έχω τα δικά μου τα μάτια, εγώ είπα πέναλτι δεν του ΠΑΟΚ, δεν είναι και τη ΑΕΚ. Κόκκινη στον Κότσιρα, πέναλτι κάνει ο Χατζερίνη, πέναλτι κάνουν στον Καντουρί. Και ο επόπτης δεξιά είναι ύποπτος. Τι θέλετε μωρέ από τη ζωή μας τώρα. Τι θέλετε. Είπες και δεν είπες. Θα πω εγώ τι θα πει ο ιωσδήποτε να πούμε ύποπτος. Άλλα θέματα. Τι γράφει κύριε. Τι γράφει. Να πω ότι δεν ήξερες. Τα έλεγα όχι ρε. Ωρες, ώρες. Λοιπόν. Ναι. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι πρέπει να διανύσει όλη την πόλη. Ποιος θα βγαίνει στην Ο Πρωθυπουργός. Τι οποίος... με νοιάζει εμένα ρε, τι θα κάνω ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο πράγμα. Με ενδιαφέρει εμένα θα κάνω. Το δεύτερο πράγμα ναι. Είναι κάτι το οποίο έθιξε χθες και σου λέω λάθος ώρα το έθιξε. Το έθιξε χθες αλλά ήταν λάθος. Η ώρα. Α, η ώρα ήταν λάθος. Ναι, εντάξει. Όπως ναι. Κάνε το timing και εσύ, εντάξει. Δεν είναι το κάνει. Εγώ δεν κοιτάω ποιο θα πάρει το πρώτο ονομαστικό. Ναι, ρε, παιδί μου λέγε, εντάξει, ναι, τι θες. Αφού το έχει, είναι θεματάρα. Τι θεματάρα. Δηλαδή. Δηλαδή. Ποιοι θα κάνουν αντιδιαδήλωση. Ποιοι θα κάνουν. Αντιδιαδήλωση. Οι κουνιστές, οι οποίοι όμως. Ναι. Με πήραν τηλέφωνο και μου λένε το εξής. Δεν είσαι, μου λέει, δίκαιος Ραπτόπουλε, γιατί κατηγορείς τους κομμουνιστάς. Διότι, λέει, εμείς 20 χρόνια κάνουμε μια τέτοια διαδήλωση ενάντια στα κοινωνικά προβλήματα. Οι Μακεδονομάχοι, λέει, είναι αυτοί οι οποίοι πάνω στη δική μας διαδήλωση κάνουν, λέει, την ίδια ώρα διαδήλωση για θέματα τα οποία, πρόσεξε τι μου είπανε, ρε. Εγώ είμαι με όλες τις κοινωνικές ομάδες ανοιχτός, τους ακούω όλους. Αυτοί, λέει, κάνουν ένα θέμα για ένα όνομα το οποίο δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας, λένε οι κομμουνιστές. Εμείς, λέει, κάνουμε για το έμφυα, για τα σπίτια, για τις τράπεζες, για την ανεργία και όλα αυτά. Και αυτοί πάνε για ένα όνομα, λέει, το οποίο δεν έχει καμία ουσία. Άρα εμείς, λέει, κάθε χρόνο το κάνουμε. Εμένα με πήραν κομμουνιστές, λέει, μας αδικείς, ρε φίλε. Λέω, γιατί είσαι αδικό. Γιατί, λέει, εμείς κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό εδώ. Ενώ αυτοί, λέει, τώρα το κάνουν, λέει, το μακεδονικό, την ίδια ώρα με εμάς, την ίδια μέρα με εμάς. Έτσι είπαν, έτσι λέω. Δεν είμαι σωστός. Να το ακούσω και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Έτσι πρέπει, ο σωστός δημοσιογράφος. Τα παίρνω εγώ από τους κομμουνιστές ή από τους δεξιούς. Όχι, ή εσύ. Όχι. Σε κατηγόρησα ποτέ για λαμόγιο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τι έχεις, οι κοινωνικές ομάδες και οι μεν και οι δε, τι πρεσβεύουν, τι θέλουν, τι λένε. Δεν πρέπει να τους ακούσουμε. Ναι. Το μέσο αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Κοίταξε, εγώ, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους από πολλά κοινωνικά στρώματα. Πολιτικές ομάδες. Πολιτικές ομάδες. Ναι. Μίλησες εσύ ναι. Στο καφενείο της γειτονιάς. Όχι, ρε φίλε, παντού. Social media. Πού, παντού, ρε φίλε. Ποιο, internet, δεν πιστεύω στα social media. Στο έχω πει. Είναι μια δύναμη, είναι μια επικοινωνία. Είναι ένα τι σου είπαν. Στα εθνικά θέματα δεν υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει εθνικό κόμμα. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει εθνικά θέματα. Αν σου είπα. Πώς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν εθνικά θέματα. Για μένα υπάρχουν. Πώς υπάρχουν. Αφού όλα λεφτά είναι. Τι ρεύεσαι. Όλα είναι λεφτά. Ποιο ρεύτηκε. Τι ποιο ρεύτηκε. Είδε να ρεύαμε. Το Γευγελί το παίρνει διαφήμιση. Το παίρνει τα λεφτά. Αλλά λοιπόν, τα θέματα και συμφέροντα είναι. Τι θα αλλάξει. Και υπάρχουν συμπολίτε μα οι οποίοι έχουν επιχειρήσει στα Σκόπια. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό ότι για τα λεφτά πήγαν. Θα κάτσουν να βάλουν και καμιά βούληση. Μισό λεπτό. Να βάφω το για τα λεφτά πήγαν στα Σκόπια. Όχι, ρε φίλε. Γιατί, δεν... γιατί πήγαν στα Σκόπια. Εσύ... Για τη φορολογία. Σου είπα 100 φορολογία. Για τη φορολογία. Για τη φορολογία πήγαν. Λοιπόν. Για την ανάπτυξη. Τα περισσότερα πράγματα γίνονται για το χρήμα. Όλα. Τα περισσότερα. Ναι. Γιατί είδε ότι υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να είναι Αλβανό. Ποιος είναι Αλβανός. Μπορεί να είναι Μομεθανός. Μομεθανός. Ναι. Τι Μομεθανός. Ας είναι. Μοαμεθανός. Μομεθανός. Ναι. Αλλά η ζωή του όλη ναι. Είναι αφιερωμένη στο πώς θα βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Σαν και σένα δηλαδή. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, ναι. Άσχετα με το τι πιστεύει, ναι. Δεν πρέπει να το αναδείξω. Όχι, να, είναι αντίπαλος. Πω... Είναι Μομεθανός. Γιατί είναι αντίπαλος. Για σένα είναι γιατί εγώ τα παίρνω από την εκκλησία. Κάτι θα μπορεί να έχει πάρει. Κάνα αντίδωρο, κάνα τούρι. Πήρα αντίδωρο. Κάνα σαλάμι, κάνα κασέρι. Κάνα λαδάκι, κάνα νοαζέτα. Κάνα πτυφούρ. Είναι. Ναι. Είναι σπάνιο πράγμα. Ναι. Είναι σπάνιο πράγμα στις μέρες μας να συναντάς ανθρώπους. Με κόκκινη, άσε τώρα το πας από τον Αλή στον Παπαλή. Καθόλου. Το θέμα το συλλαλητήριο. Είναι και αυτό σου λέω ναι. Δεν είναι όλα λεφτά. Όλα λεφτά είναι. Βλέπεις ότι αυτός δεν κινείται με το χρήμα. Τι κινείται. Αυτός κινείται με την ψυχή του. Η μαρμίτα της ψυχής του είναι αυτό. Λάθος κάνει. Πώς λάθος κάνει. Το ισοπεδώνει. Γεμίζει η ψυχούλα του μαρμίτα αυτό. Άλλο ρε φίλε. Ναι. Διαφορετικό. Μπορεί να τον έχουν πει ότι άμα δεν τα κάνει αυτά ο Αλάχ μπορεί να τον κονοϊοκτοποιήσει. Καλά ναι. Να τον θεωρήσει ηλίθιο. Αυτόν καθόλου. Τώρα μπορεί να το πούμε μέσα στο Boeing
θα είναι η ομάδα του Άρη. Πιάσε τον πιλότο να πούμε, ρίξε τον κάτω γιατί ο Μάμεθ το είπε. Δηλαδή, άσε, μην εσύ βγαίνει και λε σήμερα του Αριανού ότι κάνετε λακαμία που πήρατε αυτό το ποδοσφαιριστή. Γιατί αυτό αφού... λέω ότι αυτός μπορεί αύριο αυτός... να μπει στο αεροπλάνο και για το Μάμεθ να πάει να βαρέσει τον πύργο. Δεν ξέρω, ρε κόκκινο. Υπάρχουν παντού, ναι. Παντού υπάρχουν σκεπτόμενοι, ναι. Υπάρχουν ήρεμοι και υπάρχουν και θανατικοί. Ναι. Λοιπόν, οι τζιχαντιστές είναι μουσουλμάνοι. Αυτός δεν έχει καμία σχέση. Ρε πάνε με τα θέματα. Πού πήγαινε στην έκθεση, πήγαινε στους τζιχαντιστές. Πήγαινε στην έκθεση. Πρώτον, λοιπόν, έχω βαρεθεί. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με την ποτηλιάρισμα στην πόλη. Με το ποτηλιάρισμα. Πάνω από την άλλη μεριά, εσύ πιες καφέ. Δεν μπορεί να βάλει. Δεν είναι θέμα να πιεις καφέ. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν δουλειά από την άλλη μεριά. Να τις κάνουν άλλη μέρα, όπως και εγώ. Ναι, ρε φίλε. Και το δεύτερο. Εγώ έχω ένα γύρισμα να κάνω, α πούμε, το ζάπινγκ να το κάνω ένα νέο αυτό. Καμπονό. Λέει Σάββατο, λέει να το κάνουμε, μου λένε στον κύριο. Μπα, λέω δεν πάω πουθενά Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, Τρίτη, το καθυστερήσουμε δύο μέρες, δεν πάω από εκείνη τη μεριά. Ναι. Θες να πιεις καφέ, ξέρω εγώ, πιεις καφέ από την άλλη μεριά. Mm. Θες να φας ψάρι, φας ψάρι από την άλλη μεριά. Θες να κάνεις, ξέρω εγώ, αθλοπαιδιά, κάνει αθλοπαιδιά από την άλλη πλευρά. Έχεις δουλειά το Σάββατο, πάνε από την άλλη μεριά, μην την κάνεις. Τι να το κάνει τώρα. Κλείνει μια μέρα η πόλη, τώρα δύο και τι έγινε. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός μια φορά το χρόνο και θα κλείσει ο δρόμος. Και το χειρότερο όλων. Ναι, τι. Ότι περιμένουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα όταν πλησιάζουν εκλογές όπως τώρα. Ναι, τι είναι περιμένεις. Και ακούμε ένα σώρο μπουρδες. Μην ακούς. Πάνε, βρες. Ρε φίλε, κάνουμε μια δουλειά. Δες κοντρόλι γνώ. Καλά σου είπε άλλος που σλούκι λουκ. Που σλούκι λουκ. Καλά σε είπε. Δηλαδή. Άκουτε, άφησε τον άλλο. Μην ακούσω, μωρέ, θα πει ο Τσίπρας. Θα αρχίσει. Ναι. Θα σας κάνω αυτό. Θα σας κάνω εκείνο. Το θέμα τι έκανε μέχρι τώρα. Δεν θα κάνει. Όχι. Δεν τι θα κάνει. Τι έκανες μέχρι τώρα. Δεν έκανε. Το μοναδικό πράγμα που έχουν κάνει, ναι. Και στο λέω υπεύθυνα, και το βλέπω με τα τι ματάκια, θες, ναι, ναι. Είναι ότι το μετρό επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πακόκ πήγαινε ναι. Με ένα, ναι. Με το ΣΦΥΡΙΖΑ πάει με 100. Ωραία. Ωραία. Θα γίνει όντως. Ωραία, δεν θα κάνει τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Ποια είναι η λύση η άλλη, η δικιά μας. Μα δεν βλέπω κάποια λύση. Άμα δεν βλέπεις η αλήθεια αυτή. Μην ασχολείς. Να κοροϊδέψω. Τότε μην ασχολείς. Να πω ότι βλέπω κάποιον. Τότε μη συγχύζεσαι. Δεν έχεις άλλη λύση. Αυτός είναι ψεύτης. Με άλλο ψεύτη. Μισό λεπτό. Ή επάγγελμά του είναι. Είναι επάγγελμά του αυτός. Ο άλλος είναι και το ίδιο ψεύτης και αυτός. Η δική μου τοποθέτηση είναι απλή. Ότι κάνουν τη δουλειά τους. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνουν σε τίποτα. Δεν εξαρτάται από αυτούς. Ούτε από σένα, ούτε από τους κομμουνιστές, ούτε από τους Μακεδονομάχους. Δεν εξαρτάται από σένα. Είσαι ελεγχόμενος και εξαρτάται η ζωή σου. Το μέλλον σου, η δουλειά σου, η υγεία από κάποιους οι οποίοι μας κινούν τα νήματα σαν να είμαστε μαριονέτες. Δεν εξαρτάται, ρε παιδάκι μου, ναι. Αν έρθει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος. Ωραία. Δεν εξαρτάται από αυτούς. Ωραία. Δεν εξαρτάται από οπότε σένα. Να μην πάμε. Κάνε 500 συλλαλητήρια, μην πας. Μην πας. Μην πας. Δεν μου λες τον Ερντογάν. Ναι. Αν δεν έβγαινε ο κόσμος στους δρόμους. Ναι. Μέσω του FaceTime που ναι, το ναι. Χρειάστηκε. Δηλαδή ο Ερντογάν τον έριξαν οι Τούρκοι. Πήγαν να το ρίξουν. Ναι. Δεν κατάλαβες. Οι Αμερικανοί. Ποιος τον έριξε. Πήγαν να το ρίξουν. Τώρα ποιος τον έριξε. Και χάλασε. Μα δεν κατάλαβα. Τώρα ποιος τον έριξε. Απλό είναι το θέμα. Ότι... Ο λαός κόκκινε δεν μπορεί. Ό,τι δεν πετύχανε. Άκου λίγο. Δεν μπορεί. Το είπα και το ξέρω. Ένας λαός. Δηλαδή, μισό... Ό,τι δεν μπορούσαν να πετύχουν. Ήρθε η Χούντα εδώ στην Ελλάδα. Άκουρε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 10 δευτερόλεπτα. Ήρθε η Χούντα στην Ελλάδα. Ποιος την έφερε. Οι Αμερικανοί. Ποιος... Αφού οι περισσότεροι ήταν πράγματι των Αμερικανών. Ποιος την έφερε. Η CIA. Η CIA. Ποιος όχι η Δαμανάκη πάντως μια φορά. Όχι, έπαιξε ένα ρόλο. Παίξαν ρόλο. Τι ήταν η Δαμανάκη. Όχι η Δαμανάκη. Η νεολαία του Πολυτεχνείου. Έπαιξε ένα ρόλο. Χρησιμοποιούσαν για ήρωες. Έπαιξε ρόλο. Να τους διορίσουν 30 ρόλο. Έπαιξε ρόλο. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Λοιπόν, μάθε να ακούς. Κανένα ρόλο. Λοιπόν, ο Ερντογάν ναι. Θα τον τρώγανε λάχανο. Πήγαν να τον καθαρίσουν. Ναι. Να βάλουν έναν άλλον. Άλλο. Πιο υπάκουο. Πιο υπάκουο. Λοιπόν. Ποιοι. Αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα. Και τι έγινε. Δεν τους έκανε το χατήρι. Ναι. Έμεινε δύο χρόνια. Περάσαν 2,5 χρόνια από τότε. Τώρα. Περίμενε. Επειδή έχουν επιχειρήσει στην Τουρκία εργοστάσια και δεν πολεμάμε ποτέ τις επιχειρήσεις μας. Τώρα. Πάρ την υποτίμηση κόντρα στην υποτίμηση του τουρκική λίρα. Οπότε. Έχει γονατίσει. Φωνάζει αυτός τώρα, θα μπουκάρω στη Συρία. Διάφορα. Τι να κάνει. Πέρα από το να φωνάζει, τι μπορεί να κάνει. Τον Πατακό που ήθελε με τα. Να τελειώσει. Λεπτό, τα πετρέλαια στη Θάσο που. Γιατί. Γιατί. Γι' αυτό το φάγανε. Όχι, να ανοίγει μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό το φάγανε. Η ιστορία τη ΑΟΣ και το πώς έχει μοιραστεί είναι κάτι. Η Δαμανάκη έκανε, έκανε Αμερικανιά. Αλλά έλεγε ο Ερντογάν είναι φελόδρο. Ο Ερντογάν πήγε να καβαλήσει. Πίστεψε. Έκανε Αμερικανιά. Άντε μπράβο. Είπα όχι. Γιατί η σημερινή κυβέρνηση τι είναι. Αμερικανιά. Αμερικανιά. Η σημερινή κυβέρνηση τι είναι. Εφόσον, λοιπόν, των Αμερικανών, δεν εφόσον είναι. Λοιπόν είσαι παράρτημα της Αμερικής,
Και εφόσον ήρθε η CIA. Μα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Θα είσαι ή με τον έναν. Πάνε στην Καλαμάτα. Εσύ. Θα είσαι ή με τον έναν. Ναι. Ή με τον άλλον. Στην Αρετσού. Θες να λέμε ψέματα στον κόσμο. Όχι, πάνε στην Αρετσού, πιες τα ούζα σου. Πάνε στο γυάλεμα, πιες τα ούζα σου. Άσε να σκοτωθούν αυτοί εδώ πέρα και τη Δευτέρα. Δεν πάει έτσι. Όχι. Σε εγώ θα πάω στο συλλαλητήριο. Εσύ άμα πάω στο συλλαλητήριο, ρε κόκκινα, θα τρως ξύλο από παντού. Ποιο συλλαλητήριο θα πας. Ναι. Αφού δεν πείθεις ούτε σαν χριστιανός, ούτε σαν Έλληνας, δεν έχει το επικοινωνιακό να το περάσει. Και στα ψέματα δηλαδή. Κατάλαβες. Αν θυμάσαι το τελευταίο συλλαλητήριο 500.000 άνθρωποι πήγανε. Εκεί και, ήμουνα. Και τι κατάφεραν. Όχι, είπες δεν το έχω, δεν κάνω. Δεν εκεί το έχεις, εντάξει. Τι κατάφεραν. Όχι, άλλα ξεκίνησαν. Δεν αλλάζει κουβέντα. Βρε ένα εκατομμύριο πήγαμε στο συλλαλητήριο. Τι καταφέραμε. Αυτό το πράγμα έπρεπε. Αυτός ο οποίος είναι πρωθυπουργός σήμερα. Να σου πω. Τι καταφέραμε. Να το πάρει. Και να το χρησιμοποιήσει σαν όπλο. Γιατί πιστεύω μέσα μου βαθιά και το εννοώ ότι δεν θα ήταν πρόβλημα στην πολιτική του ατζέντα αν πίεζε να ονομαστούν γύφτο-σκοπιανοί. Τι το νοιάζει, ρε κόκκινο. Θα κερδίζαμε. Τι το νοιάζει αυτόν. Θα κερδίζαμε και θα κέρδιζε και αυτό σαν κυβέρνηση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Τον Αμερικάνο δεν τον νοιάζει το όνομα. Τώρα κοίταξε να δεις. Η δίδυμη, ο κλόνος της βάσης τον ένοιαζε. Ακούτε τώρα. Επειδή δεν περνάει από το χέρι σου, από το χέρι μου, από του Τσίπρα το χέρι, από τη Σταμανάκη το χέρι, από του Μητσοτάκη το δηλαδή χέρι. Δηλαδή, εσύ είσαι με τη λογική, όταν δεν μπορεί να αποφύγει ένα βιασμό, πρέπει να τον απολαύσει. Κάνει τα πόδια να τον απολαύσει. Έτσι πιστεύει. Έτσι τι να κάνω. Έτσι όπω τα κάνω. Αυτό ο οποίο προσπαθεί να τον αποφύγει, τι είναι, χαζό. Τι είναι. Αυτό ο οποίο παλεύει να τον αποφύγει, είναι χαζό. Όχι. Πρέπει να κάνει τον αγώνα του. Όχι. Λαϊκιστή είναι, δεν είναι χαζό. Με τον εαυτό του τον ίδιο. Εδώ δεν μπορεί να πει όχι στη διαφήμιση του Γευγελίνη. Πού να πάει. Δικό μου το μαγαζί. Άντε φύγει από εδώ πέρα. Δικό μου το μαγαζί. Τρόπα Μαρίνα τώρα. Αφήστε το παραμύθι. Σε ποιο πελάτη μπορεί να πει όχι. Έλατε. Στα λεφτά μπορεί να πει όχι. Είναι νόμος της αγοράς. Ο νόμος. Με το που έρθει. Ο νόμος του χρήματος. Ο νόμος του χρήματος είναι νόμος του χρήματος. Άντε λοιπόν πιέ το φωνάζει. Το λέει τον έχει σαλτάρει και φωνάζει. Όχι γυρνά έτσι. Όχι γυρνά αλλιώ. Άλλα θέματα έχουμε. Πάει αυτό, το λύσαμε. Τι άλλο. Καταρχήν είπα ότι. Χάσαμε το όνομα, πάει τέλος. Είναι μεγάλο το ρεπορτάζ το οποίο έγινε για τον. Ποιον. Στόπερ του Άρη. Στόπερ του Άρη. Ο οποίος δεν έχω δει ακόμα και ειλικρινά. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έμαθα. Τι να δει. Πόσα μάτσα έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή είναι η. Δεν έχω ενημέρωση. Να πω παραμύθια. Τι ήρθες εδώ με τον καφέ εδώ πέρα. Ναι, ρε, καλύτε, δεν είσαι. Αυτό. Και τα γουίστον τα μαλακά εδώ. Σκληρά τι είναι. Σκληρό είναι. Σκληρό είναι. Με το μαλακό τι διαφορά έχει δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τότε γιατί παίρνει σκληρό. Και σκληρό. Γιατί δεν παίρνει και το κανονικό. Έτσι, δηλαδή. Το μαλακό σχαλάει εύκολα. Σχαλάει εύκολα. Χαλάει. Χαλάει. Σπάρει τα τσιγάρα. Σπάει. Ναι. Ό,τι πίστη. Ξέρω εγώ από τσιγάρα μήπω. Δεν ξέρω. Κερδισμένο. Γιατί είμαι κερδισμένο. Πού δεν ξέρει από τσιγάρα. Γιατί είμαι κερδισμένο. Πρώτον δεν έχει περιττά έξοδα. Τι δεν έχω. Ένα περιττό έξοδο. Περιττό έξοδο είναι. Περιττό. Και τι έξοδο. Άμα κάποιο θα είχα λιγότερη όρεξη, θα τρώγα λιγότερο. Περιττό έξοδο. Μία ή άλλη. Μία ή άλλη. Εγώ πώ χάνω κιλά τώρα, κεφάλαιο. Αλλάζει την τώρα. Τι κιλά. Πώ θα κάνω. Κάνει δίαιτα. Κάνει καρκίνο θα έχει. Εντάξει. Το πολύ μπορεί να ψοφίσει. Χάνει κιλά χωρί λόγο. Όχι, ρε. Τότε τι. Δεν τρώω μετά τι 8 τίποτα. Μετά τι 8 δεν τρώω τίποτα. Άρα κάνει δίαιτα γι' αυτό κάνει κιλά. Δεν έχει καρκίνο. Μπορεί να είμαι κι άλλο, το ξέρει. Με αυτά τα μούτρα αποκλείεται. Ροδοκόκκινα είναι τα μαγουλά σου. Έχει να φιλήσει κούτελα παγωμένα μπόλικα εσύ. Μια χαρά είσαι. Όταν φάω ευχή από σένα. Δεν είσαι σίγουρο. Δεν σε φοβάμαι. Είναι άμα δω εσύ. Δεν σε φοβάμαι εσένα εγώ. Εδώ τον είπε τον άλλον, δεν μπορεί να περπατήσει ότι ο Χριστοδουλόπουλο προπονείται για συνταξιούχο. Έπαιξε χθε ο Χριστοδουλόπουλο. Μην βιάζει. Ο Μπακάκη τράβηξε το γόνατο. Ο Χριστοδουλόπουλο έχει ρέψει. Ο άλλο έπαθε θλάση. Μύρε κόκκινε, άσε την ΑΕΚ τώρα, μην το πιάσει. Άλλο θέμα είναι. Έχεις να φιλήσεις κούτελα παγωμένα κόκκινε. Έχεις να φας νουαζέτες σε μνημόσυνα. Έχεις να πιεις κονιάκ, βερμούτ, τεσσάρων αστέρων, πέντε αστέρων. Σε ακούει ο μπαμπούλας. Θα σου δώσει το 20%, μη σαν δεν σε πουλάει. Είναι κύριος ο μπαμπούλας. Ειδικά με σένα δεν κάνει τη χαζομάρα. Δεν χαζός. Επειδή ξέρει την κατέμιση είσαι. Ναι. Δεν χαζός. Μόλις θα πάνε τώρα θα πει Κωστάκι, έλα να πάρεις το 240 τώρα γιατί το δικαιούσε. Εντάξει. Και μιλάω για αυτήν την δουλειά σου τώρα για τίποτα. Εντάξει. Υπερλούξ να έρθει με την Bentley να σκάρνουν για τους συγγενείς. Εντάξει. Έχει πάρει και κάτι αμαξάρες. Άντε τώρα το κάναμε αφιέρωμα. Μακριά από εμάς. Γιατί. Αν έχει θέα μακριά από εμάς, θέλοντας και εμείς. Άστο. Μπαμπά, μάνα έχεις. Θεία έχεις. Θείο. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Ε, τι είναι αυτά που λες. Θα το χρειαστεί. Λοιπόν. Θέλοντας και εμείς. Μην χάσουμε κανένα νεότερο. Ας οι γέροι ας φύγουν. Θα γλιτώσουν και τις συντάξεις στον κράτος. Η πιο σοφή κουβέντα την είπε ο μπαμπάς σου. Τι είπε ο μπαμπάς μου. Να μην στεναχωριέσαι ούτε εσύ ούτε ο βλαμένος. Ναι. Αυτή είναι η σειρά. Να φεύγουμε εμείς και μετά να φύγετε εσύ. Τι λέει, μεγάλη κουβέντα είναι. Σοφή κουβέντα ήταν. Αν πήγαινε σε κανένα. Παραμονή του θανάτου του να στο λέει να έχει τέτοιο ανάστημα. Θα έχουν να περάσει τέτοιο γολγοθά. Ε, τι γολγοθά. Περιμένα να πεθάνει. Γολγοθά πέρασε. Τι γολγοθά. Εσύ όταν θα περιμένει θα πεθάνει. Ναι. Θα είσαι κάθε μέρα χεσμένος πάνω σου. Γιατί?
Τέτοιο χαρακτήρα είσαι. Άμα τακτοποιήσω την Ευγενούλα, δεν με νοιάζει να ψοφήσω. Δεν με κάνει. Χορτασμένο θα φύγω. Μια χαρά. Χορτασμένο. Από μπανάνες. Από ό,τι θες. Λέγε. Από κεφτεδάκια. Από κουραμπιέ. Από ό,τι θέλεις. Λέγε. Ξεσκονίζεις. Ρε, λέγε τώρα, ό,τι θέλω κάνει. Από μελομακάρονα. Άμα θέλω να μελομακάρονα, θα πάω στο Άγιον Όρος, θα πω ρε παιδιά που κάνετε σεξ εδώ πέρα. Που κάνετε μάλλον μελομακάρονα σεξ, λέω. Και ο βλάκας πεθαίνει. Για μελομακάρονα. Με το Άγιον Όρος, γιατί τέτοια κακία. Δηλαδή, έλεος. Ε? Βρίζε εμένα, το Άγιον Όρος. Δεν είπα τίποτα. Την Παναγίτσα, δηλαδή, τι σε πειράζει. Παναγίτσα, τι δουλειά έχει στο Άγιον Όρος. Τι δουλειά έχει Παναγίτσα στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρεις ποια είναι η μητέρα του Όρους. Δεν είναι θεά όμως. Είναι η μητέρα, η μήτερ του Θεού. Είναι, δεν είναι θεά. Η μήτερ του Θεού. Η μήτερ του Θεού δεν την έχετε θεά στη θρησκεία σας. Ξέρεις γιατί. Είναι θηλυκό γι' αυτό. Επειδή τα αρσενικά. Επειδή είσαι ανόητος. Είμαι ανόητος. Θα σου πω δύο πράγματα και τελειώνει. Εγώ ρωτάω, απαντάς εσύ. Θεολογικά δεν θα κάνουμε, δεν θα πας παρακάτω. Ναι. Ο στόχος του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση. Ο στόχος του ανθρώπου είναι να κονομάει. Άσε θέωση. Άσε τώρα. Λοιπόν. Ο στόχος του ανθρώπου, ναι. Αυτό είναι για όσον βλέπει μέχρι 2 μέτρα μακριά. Μπράβο. Για αυτό, εσύ για που βλέπεις 4 μέτρα. Εγώ μπορεί να είμαι αόματο. Δεν είπα ότι είμαι καλός. Τι λέει ο στόχος λοιπόν, δηλαδή. Τι ο να στόχος κάνουμε. Του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση. Μάλιστα. Δηλαδή σου λέει ο Κύριος. Ο Κύριος. Έλα να γίνεις ίσα και όμοια με εμένα. Άρα να γίνεις Θεός. Ναι. Οπότε, εσύ με αυτά τα μούτρα λες, θα πας να γίνεις Θεός. Εγώ προφανώς απορρίπτομαι λόγω εμφάνισης. Με αυτή τη μούρη ο Θεός. Το πιο πιθανό είναι να απορριφθώ λόγω εμφάνισης. Εντάξει. Απλά για να μην μπερδευόμαστε και να μην το κάνουμε. Λοιπόν, θεότητα είναι και η Παναγία. Πώς. Όχι. Όποιος είναι Άγιος είναι Θεός. Όχι. Όποιος είναι Άγιος πατήρ, είναι... Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Αρσενικό, αρσενικό, ουδέτερο. Θηλυκό δεν υπάρχει εκεί μέσα. Ας τώρα το ψάξα το θέμα τώρα. Τις έχετε τις γυναίκες υποβαθμισμένες και ο Απόστολος Παύλος ήταν να πούμε μισογύνης. Ας τα έχω διαβάσει. Χωρίς γυναίκες θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Πώς. Μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς γυναίκες. Οι μαθητές του Χριστού πώς ζούσαν χωρίς γυναίκες. Μπορούσαμε πώς να ζούσαν. Πώς τα ξέρεις τι κάνανε μέχρι να γνωρίσουν το Χριστό. Μετά. Τι. Δεν σε προβληματίζει ότι. Κάτι άλλαξε. Αντί δεν είχαν καφενεία να πάνε να παίζουν τάβλη, το ρίξαν στο ψάρεμα. Σηκωθήκαν, φύγανε από το σπίτι. Σου λέει το κεφάλι μας καζάνι έγινε. Καλύτερα πάμε πίσω από τον Ιησού. Κατάλαβες. Δεν είχε καφενείο, ΠΑΟΚ δεν υπήρχε, Νόβα δεν υπήρχε, ούτε TV δεν υπήρχε. Φύγαν οι άνθρωποι, πήγανε ψαρεύανε να πούμε. Λέγε ρε κόκκινε, δεν θα βγάλουμε άκρημα. Πάμε στα άκρημα. Με εσένα ποιος έβγαλε. Πες μου ένα που έβγαλε άκρημα μαζί σου. Πάμε στα άκρημα. Πες μου ένα που έβγαλε άκρημα μαζί σου. Βρε άμα, εμένα, ξέρεις ότι όσοι ζουν μαζί μου, γενικά συνεργάζονται μάλλον κτλ. Λένε, μα κακώς το λένε αυτόν τον άνθρωπο τρελό. Αυτό ζει ανάμεσα σε τρελούς και είναι λογικότατος άνθρωπος. Λένε. Αλλά αυτοί οι οποίοι όμως είναι πολύ κοντά και έχουν συναλλαγή το ένα τ' άλλο κτλ. Για ρώτα την ανιψιά μου τη Ζένια να σου πει τι νορμάλ είναι ο θείος της. Πες η Ζένια μου, στο σόι σας εκεί πέρα είναι λογικός ο άνθρωπος. Ζένια και Ευγενίας έχουν είδαλμα, μην μπερδεύεσαι. Εντάξει, θες να ρωτήσω τους υπόλοιπους. Για να μην θα πούνε. Να ρωτήσω τους υπόλοιπους. Εντάξει. Θέλει. Μήπως θα ρωτήσω και εγώ τους υπόλοιπους τους δικούς σου. Όχι, θες. Θα πούμε το Γρηγοράκι, τι καλό παιδί. Δεν γίνεται να ακούς άγνωστο. Μια θεία σου μου έλεγε δύσκολα πράγματα. Όταν ακούς μόνο καλά πράγματα. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Κακά πράγματα μόνο. Υπάρχει υποκρισία. Κακά πράγματα μόνο. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Όχι, άρα είσαι καλός. Άμα ακούς κακά πράγματα από τους συγγενείς, παραπεί ότι είσαι εντάξει εσύ. Εντάξει. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα, στα μάθω στα γεράματα, ρε τρόμπα. Γυράσκω, αίδη δασκόμα. Γυράσκω, αίουζο. Ραπτόπουλε, δεν είπες τίποτα γιατί. Το διαβάσαμε. Όσο και να σκούζετε του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι για τη ΣΑΕΚ, είναι πέναλτι εκτός αν το βλέπετε ναι. Και λέτε άλλα για να γαϊδέψετε τα ΠΑΟΚ. Τον άλλο το φουκάρα. Ναι, 662, κάνε ναι. Καμιά βουκιά τώρα. Τον άλλο το φουκάρα, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, πώς το λένε, του μπάσκετ, του φάγανε τα λεφτά. Προπονητή φάγανε τα λεφτά. Που ήταν να πάει στον Ολυμπιακό άνθρωπο και κάνανε. Μαρκόπουλο. Το Σούλ το Μαρκόπουλο. Πάνε ρε στον Ολυμπιακό, ρε Χαϊβάνι να πάρει λεφτά. Καλά να πάθει. Εγώ του τάπα και την ώρα, ρε Βόδι. Μαζί λέει, μα μπράβο. Θα έρθουν οι υποοξίδες λέει να φωνάξουν. Να φωνάξουν δύο μέρες ή για τα αίματα. Πάει στον Ολυμπιακό, πάρει δύο συμβόλαια εκεί πέρα. Στα φάγαν τα λεφτά, Χαϊβάνι. Πάει τώρα στα δικαστήρια και, θα τον βρίζουν και από πάνω. Πάρει τον Μαρούλι κορόιδο. Κάθεσε εκεί πέρα με τους απένταρους να πούμε. Λέγε. Δηλαδή, άμα δεν κάπνιζε ο Γρηγόρης, πόσα κιλά θα ήταν. Γκρέκης, ωραίος και σε πάω. Μην παρεξηγήσεις, λέει το που. Μα εσύ, όταν καπνίζει, λέει πολύ ο άνθρωπος, δεν έχει καλή όσφρηση και. Πώς το λένε, γεύση. Λένε, δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν που τρώω πολύ. Αν κάποιος μπορεί να έτρωγα λιγότερο. Αυτό θέλω να πω. Αυτά έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό, ρε. Άσε να ρωτήσω. Ποιος είναι ο μεταβολισμός, ρε. Μεταβολισμό. Μεταβολισμό του ανθρώπου. Άρα το γέννη τον πανιώτη, θα σου πει. Τι πανιώτη. Άμα πει τον πανιώτη, θα σε βάλει κάτω με τα καρφιά εκεί πέρα, σε κάνει άνθρωπο. Με το μελό. Κόκκινε, πώς γίνεται να έχεις όλα δίκιο, ρε. Γιατί υπάρχει το δίκιο και το άδικο. Εντάξει.
Τελειώνετε με τον Τζίπρα και μιλήστε για μπάλα, ρε παιδιά. Αν είναι να ακούω πολιτικό ραδιόφωνο, ναούμε. Λέω Βασίλη. Τι μπάλα να σε πούμε, μωρέ, τώρα ήρθε ο Καρέλης, λέω ο Κουλιανός, έπαθε πνευμονική εμβολή, λέει. Αυτή είχε πάθει πνευμονία. Και γιατί του λέω παίρνει κάθε μέρα χαπάκι, μωρέ, το λέω. Έξυπνη ερώτηση. Ναι. Τον Τίμη. Ποιον Τίμη. Τίμη, όχι τον Τίμη, τον άλλο. Ο Κυριάκος Παδόπουλος έβγαλε στο Αμβούργο με τον Μαυράη. Γιατί δεν το ρωτάτε αν είναι καλός ή όχι. Ποιος. Καλή ερώτηση του φίλου. Γιατί δεν μπορούμε να τηλέφωνο σου λέει τον Κυριάκο το Παπαδόπουλο να μας πει. Τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Είναι καλό παιδί, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αφού δεν είναι πλέον συμπαίκτης. Ναι. Να μας πει γνώμη. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Δύο χρόνια έπαιξε μπάλα. Πόσες συμμετοχές έχει τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει πάνω από 20. Δεν έχω δει. Καλησπέρα παιδιά. Η CIA, το FBI προστατεύει τον πρώτο αριστερό πρωθυπουργό που θα τρίψουν τα κόκκαλα του Ζαχαριάδη και του Βαλουκιώτη. Ναι, ενώ άμα ζούσε ο Ζαχαριάδη δεν θα τα έπαιρνε από τους Αμερικάνους τώρα. Θα φύγησαν. Θα σε με καημένε τώρα. Τους κομμουνιστές τώρα. Κομμουνιστής, άμα του ρίξεις ένα μπριζόλα, θα κάνει πλωζό σαν το Σαργκάν, το Χριστίδη στον αέρα, κουλουτούπες. Θα τα άσε τώρα. Παραμύθια τώρα. Τι θες να πεις, ότι ο Νίκος ο Χριστίδης μπριζόλες έβλεπε και βιδούσε τόσο ψηλά. Και απέκρουε. Αν πουλήσεις μια μπριζόλα, σου λέω ρε, το χιούμορ σου, ρε. Πώς δεν έχει χιούμορ. Τι να σε κάνω το χιούμορ. Τι χιουμορίστα είσαι. Ο άξεστος. Μα τι αυτή. Αν το πετάξει τον κομμουνιστή μια μπριζόλα, σου λέω σαν τον Σαργκάνη, σαν τον Χριστίδη, σαν τον Κελεσίδη θα πετάγεται εκεί. Τι πα, ρε. Λοιπόν, τι βλάκα είσαι. Τελείωσε η πρώτη ώρα. Τι πρώτη ώρα, ρε, βόδι. Μη με πουλήσεις. Τι να σε πουλήσω, μωρέ. Μ' άρεσε που έχει χαμηλωμένο τηλέφωνο. Η ΚΚΜΠ ήρθε να σε πιάσει. Ποια ΚΚΜΠ. Πώς σηκώνεται αυτό τώρα. Ούτε πώς σηκώνεται δεν ξέρει. Ξέχασε. Στα κεράματα. Ναι. Ξέχασε και πώς σηκώνεται. Λοιπόν, αν θέλετε να βάψετε εξωτερικό χώρο, χρειάζεται χρώματα για εξωτερική χρήση, ναι. Χρησιμοποιήστε τα ακριλικά χρώματα ακρίλαν της Vitex, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για συνθήκες Ελλάδος. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάουγλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάουγλου, η Θάκη 62 με Αντώνη Τρίτση με τηλέφωνο του 2310. 303-173, εκεί όπου σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Διαφημίσεις και μην ξεχνάτε. Α1 κενό, έκθεση ονοματεπώνυμο στο 54-344 για 5 διπλές προσκλήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Σπουδαίος, εδώ γίνεσαι. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σπούδασε στην πληρέστερη ιδιωτική σχολή υγείας στην Ελλάδα. Υπερσύγχρονα εργαστήρια. Κλινική πρακτική σε μεγάλους οργανισμούς υγείας. Τώρα, νέο μπάτσελορ στην ΕΕΦΤΚΙ. Δεν είναι απλά κολέγιο. Είναι το Μητροπολιτικό. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αξίζει τη διαφορά. Θεσσαλονίκη. Αθήνα. Μαρούσι. Πειραιάς. Μητροπολιτικό.edu.gr. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάουγλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάουγλου. Νέο κατάστημα Κοσμάουγλου. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτση στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Κανείς άλλος δεν σου προσφέρει εγγυημένη ποιότητα σε χαμηλές τιμές, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Τριήμερο προσφορών στα Lidl με γιαούρτι στραγγιστό 0% γάλπο 1 κιλό 27% φθηνότερα 1,59. Μπισκότα γεμιστά με κακάο 500 γραμμάρια 23% φθηνότερα 99 λεπτά. Και ροδάκινα βελβεντού Κοζάνης το κιλό σε απίστευτη τιμή 89 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Σήμερα θα πάω σε παραδοσιακό βολιώτικο τσιπουράδικο. Σε ποιο? Στη Βολιώτικη Γωνιά. Καλό. Το μοναδικό παραδοσιακό στην πόλη. Και η μανούλα στην κουζίνα. Να διαλέγει τα υλικά. Και από τσίπουρο. Εξαιρετικό τυρνάβου. Με άφθονους μεζέδες, ψαρικά και κρεατικά. Πού?
Πού? Στη Βολιώτικη Γωνιά. Βολιώτικη Γωνιά. Στα Κωνσταντινοπολίτικα, 17 Νοέμβρη 53. Είστε βιοτέχνης επιπλοποιός. Ο κατάλογος επίπλου ΕΦΕ φτιάχτηκε για εσάς. Μια πολυτελής ηλουστρασιών έκδοση μόνο με ελληνικές εταιρείες που θα μοιραστεί σε 5.000 εμπορικά καταστήματα επίπλων σε όλη την Ελλάδα. Τα προϊόντα σας θα γίνουν γνωστά σε χιλιάδες νέους πελάτες με επαγγελματικές φωτογραφίες. Κατάλογος επίπλου ΕΔΕ 2019. Συμμετοχή στο 2310-682-385. Η φωτογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Φίλοι, πού να στα λέω, τι έγινε? Βρήκα το κατάστημα οπτικών των ονείρων μου. Με τις πιο επώνυμες μάρκες. Ναι και... Με το καλύτερο σέρβις. Αναγιά σου και με... Τις καλύτερες προσφορές της αγοράς με κύρους και αξιοπιστία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ε, ακριβώς. Και εσύ οπτικά ζωγράφος, ε. Αφού σου λέω, χωρίς τα γυαλιά μου, δεν πάω πουθενά. Από το ζωγράφο φυσικά. Οπτικά Ζωγράφος και www.optics.gr. Ερμού 77, Πλατεία Αγίας Σοφίας. Οπτικά Ζωγράφος. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες. Τι σχέση έχει ο αγαπημένος σου καφές με το πτυχίο αγγλικών σου? Τα καταστήματα For All. Τώρα με κάθε καφέ από οποιοδήποτε κατάστημα For All έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις μία από τις 5 ολικές υποτροφίες αγγλικών ή γερμανικών στο κέντρο ξένων γλωσσών The Pro. Απλά πάρε τον καφέ σου και συμπλήρωσε το ειδικό κουπόνι. Κάθε καφές και μια συμμετοχή. Λοιπόν, εσύ πόσους καφέδες ήπιες σήμερα στα For All? Οι παραλίες άδειασαν. Γιατί όλοι κάνουν comeback. Comeback στις καλύτερες τιμές. Βρες στο νέο Φυλάδιο Media Markt λάπτοπ, smartphone, tablet, τηλεοράσεις, λευκές και άλλες συσκευές σε τιμές για μια μεγάλη επιστροφή. Media Markt. Τελειώσατε με το βάψιμο του σπιτιού σας? Αχ ναι! Τέλος η μούχλα και τα μικρόβια. Βάψαμε με Septolux, τη νέα σειρά της Tetralux. Septolux από την Tetralux. Αντιβακτηριδιακό, αντιμουχλικό, αντιαλλεργικό χρώμα. Πιστοποιημένο και ειδικά σχεδιασμένο για σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εστίασης. Υγιεινό περιβάλλον με χρώμα βασισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου χωρίς συντηρητικά και χημικά. Septolux από την Tetralux. Ζήστε σε περιβάλλον Tetralux, υγιεινά, χωρίς μικρόβια και αλλεργίες. Να μαζευτούμε το βράδυ να δούμε καμία ταινία? Ναι. Μέσα. Λοιπόν, στις 10 μαζευόμαστε στη νέα μου Φάμπια. Στο αυτοκίνητο? Ναι, μαζευόμαστε στη νέα Skoda Fabia Icon. Έχει standard multimedia system με οθόνη αφής high definition 8 inch με υποστήριξη βίντεο, αλλά και σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορίας, bluetooth, ίντερνετ. Εννοείται και σύνδεση στο ίντερνετ μέσω hotspot και media player και λειτουργία tablet και πολλές ακόμα δυνατότητες. Τότε λοιπόν όλοι στη Fabia Icon. Όλοι τώρα που είναι σε προνομιακή τιμή 10.780 ευρώ ή 119 ευρώ το μήνα με 4 χρόνια εγγύηση, σέρβις, ασφάλιση και οδική βοήθεια με το Skoda Clever Plan. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Skoda της Κοσμοκάρ. Σπούδασε στην Κύπρο σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο με σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και πλήρη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου νομική, ψυχολογία, αρχιτεκτονική, πολιτικός μηχανικός, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα. Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673. Αν ήταν μίνι, θα μιλούσα έτσι. Αν ήταν normal, θα μιλούσα έτσι. Μα οι προσφορές μας είναι γίγκα, γι' αυτό θα μιλάω έτσι! Καλά, όχι και όλη την ώρα. Γιατί το Giga Bazaar επιστρέφει στο 20ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας στην Περαία. Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε απίστευτες τιμές. Μόνο στο Giga Bazaar και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Προλάβετε! Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Hey!
Εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή σε ένα λεπτό. Στο www.listopartu.gr θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο μέσα από ένα τεράστιο μπαζάρι ανταλλακτικών. Ενώ μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι μας ακούτε από το εξωτερικό σελίδα μας στο Facebook. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε διαγωνισμό για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς έχω 5 διπλές προσκλήσεις προσφορά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για 5 φίλους οι οποίοι θέλουν να πάνε όποια μέρα θέλουν, εντελώς δωρεάν, να πάνε το φίλο τους, τη φίλη τους και να επισκεφτούν τα περίπτερα και να δουν μία από τις πολλές συναυλίες από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα της έκθεσης, οι οποίες θα γίνουν στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε, εγώ ναι. Εσύ, φίλε μου. Καρδιτσάρα. Πού είναι ο άλλος? Πήγε προς νερού του. Δεν πειράζει. Θα τα πω σε σένα και είναι η ηλικία τέτοια. Τώρα καταλαβαίνει. Συγνωρίες, κολονοσκοπήσεις. Άστα. Γεράματα άτιμα. Γι' αυτό και κράζει. Ναι. Λοιπόν, τώρα να του πω, επειδή με πρόγγιξε πάλι να πάρω, που έλεγε για ζαχαριάδες, κομμουνιστές, θα έδιναν τα πετρέλαια κλπ. Καταρχάς να πάμε πολύ γρήγορα. 5 Σεπτέμβρη 1944, αυτή είναι η κομμουνιστές πραγματική, εκτελέστηκε μια 17χρονη με 17 σφαίρες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, η Ρο Κωνσταντοπούλου. Αυτή ήταν κομμουνιστρία. Γιατί δεν τα γύρισε, γιατί πέθανε για την πατρίδα και για την ιδεολογία της. Επίσης, 5 Σεπτέμβρη του 1967, Γιάννης Χαλκίδης, Θεσσαλονικιός νεολαίος, μέλος του Πανελλήνιου Αντιδικτατορικού Μετώπου, του ΠΑΜ τότε. Τον έφαγε η Χούντα και ο Πατακός, τον οποίο σήμερα μας λέει ότι τον έφαγαν για τα πετρέλα, που δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, όπως είπα και χθες, η αντισυγκέντρωση πραγματική, το αντισυλλαλητήριο, είναι των Μακεδονομάχων. Γιατί... Έτσι λένε οι αριστεροί, γιατί ναι. Εγώ μίλησα. Ναι, οι Μακεδονομάχοι είναι ψευτοπατριώτες, γιατί ανήκουν στη Δύση. Εμείς δεν ανήκουμε πουθενά. Έχουμε την ιδεολογία μας και τίποτα παραπάνω. Αυτή είχε την Νίκος ο Ζαχαριάδης που λες και γι' αυτό θα πέθαινε και προφανώς ο τελευταίος κριτής είναι ο θάνατος για όλους. Το ότι τα γύρισε Δαμανάκη δεν σημαίνει ότι δεν ήταν αγωνίστρια στο τότε. Απλά το, όπως σου ήθελα και στο μήνυμα, και ο Πατακός και η Δαμανάκη να ήταν και ο Τσίπρας που είναι απάνω σήμερα, τα πετρέλαια θα άνοικαν, είτε είναι στη φάση που είτε τα εξορίξουν τώρα, δεν θα άνοικαν στον ελληνικό λαό, θα άνοικαν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους Αμερικάνους. Δηλαδή, όταν μιλάει ο Αμερικανός πρέσβης σήμερα ο Πάιατ ότι θέλουμε να κάνουμε συμφωνία τύπου καινούριο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα και είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αυτός θα επιβάλλει τη μαρμίτα του, αυτός θα επιβάλλει και τα γεωπολιτικά του σχέδια, αυτός θα επιβάλλει και τη συμφωνία. Δυστυχώς, και ας με διαψεύσουν οι Μακεδονομάχοι, για αυτόν τον Πάιατ και για τους Αμερικάνους και για τα μονοπόλια τους και όλες τις εταιρείες τους, την Coca-Cola τους κτλ., για την Exxon Mobil τους, δεν θα βγουν στον δρόμο το Σάββατο οι Μακεδονομάχοι που θα είναι στο Λευκό Πύργο ή δεν ξέρω πού έχουν συγκεντρωθεί. Καταλάβες, αυτό σου λέω. Εσύ τα βάζεις τώρα και τα τσουβαλιάζεις όλα. Αυτός τα βάζει σε ένα μπλέντερ και τα κάνει αχτά. Σε ένα μπλέντερ τα βάζει. Δηλαδή δεν είμαστε ίσα και όμοια όλοι. Κυβέρνησε ο Τσίπρας ως και καλά αριστερός, αλλά δεν υπάρχει αριστερός, έχω ξαναπεί, που να κάνει τεμενάδες. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Κουτσούμπας ήταν υπέρ του ευρώ ή κατά? Ο Κουτσούμπας είναι υπέρ του νομίσματος της λαϊκής εξουσίας. Υπέρ του ευρώ. Είναι υπέρ ενός άλλου νομίσματος. Υπέρ του ευρώ είναι. Ούτε το ευρώ. Υπέρ... Λάθος κάνει. Με συγχωρείς. Τώρα, άκουτσο, υπέρ του ευρώ. Εντάξει, τέλος. Δεν αμαλώσουμε. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κόσμο. Λοιπόν. Λοιπόν, άντε καλά. Χαιρετώ και τα ξαναλέμε. Ξανθιώτης γιατρός. Κτηνίατος. Τον πειράζει τον κόκκινο Τσίπρας που πληρώνει έστω και με δανεικά και όχι ο Μυροφορίδης και ο Κλάκος που πληρώνει με φιλιά. Μάλιστα. Αν δεν πληρώσουν, έχει δικαίωμα να τους κράξει όσο θέλει. Ναι, άρα πρέπει να περιμένουμε μια μέρα, παιδιά. Αν δεν πληρώσουν, σκίστε τους. Μάλιστα. Παρακαλώ. Άντε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Διαβάζω ότι ψάχνουμε διαιτητή, ναι, για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
Ναι. Ξένο. Ωραία. Να το φέρουν. Εγώ διαιρωτώ με. Ξεκίνησε ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι διαιτητές σε όλες τις ομάδες, δεν λέω ότι έγινε λάθη μόνο σε μια ομάδα όπως έγινε, ναι, πριν τι... από χρονιά, ναι. Έχουν γίνει λάθη πάρα πολλά σε όλες τις ομάδες και όλοι γκρινιάζουν. Οπότε. Ο κύριος Βασιλιάδης έχει ξοδέψει πόσα εκατομμύρια για να σώσει υποτίθεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και να σώσει ομάδες ιστορικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το όποιο του λαού. Έχει λαό κάθε ομάδα από αυτές. Ναι, αφού θέλει, γιατί δεν κάνει το τσιγκουνεύεται πάρα πολύ λίγα και να κάνει το αυτονόητο να βάλει ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια, το οποίο δεν θα στοιχίσει τόσα εκατομμύρια όσα δίνει στις, ναι, ομάδες, να τελειώνουν και παράγκες, να τελειώνουν και όλα, να μην έχουμε καμιά γκρίνια και να βλέπουμε ποδόσφαιρο να το ευχαριστιόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, μάλιστα, αλλά είναι αδιανόητο. Μάλιστα, τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί να ξοδεύεις εκατομμύρια. Το είπες. Κάνεις... το είπες. Οκ, okay, εντάξει. Ακούστηκες πολύ καλά. Επόμενη γραμμή. Ο Κλάους πήγε στο Μπαζιάννα. Παρακαλώ. Είναι τόσο φελής τον Μπαζιάννα που πήγαν τον Κλάους ποδοσφαιριστή. Ναι. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Παιδιά, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι, φίλε, ναι. Το χάνομαι από τον Εύρο είμαι. Πώς? Αυτός ο κακέντρεχής από τον Εύρο. Δύο πραγματάκια μπορώ να πω. Να πεις ό,τι θες, ναι. Ωραία. Πρώτον, δεν ακούω τελευταία τους φωστήρες να αποκαλούν την ΑΕΚ 2014, γιατί πλέον και αυτό είναι εις βάρος τους. Διότι πέτυχε αυτή... αυτά που πέτυχε αυτή σε 4 χρόνια, αυτοί δεν τα έχουν πετύχει στην 90χρονη ιστορία τους. Πάρα έφυγε η καραμέλα του 2014. Ωραία. Τώρα, Ραπ, σε σένα να σε ρωτήσω κάτι. Ή μάλλον δεν θα σε ρωτήσω, θα σου πω κάτι. Να μου πεις. Θέλω να φας ένα κρουασάν. Μετά στο μικρόφωνο, ρε Ζων. Άντε. Ναι. Θέλω να φας, Ραπ, ένα κρουασάν Champions και να διαρριγνύεις τα ημάτια σου. Γιατί ποσά... διαφημίζεις κάτι. Κάτσε ρε φίλε, μην το κολλάς ρε, άστο να διαφημίζεις. Τι να, εντάξει, δεν πειράζει. Λέει. Θέλω, Ραπ, να διαρριγνύεις τα ημάτια σου πως αν ο Μπάου δεν πάρει και φέτος το πρωτάθλημα, θα πρέπει να ανέβουν στο Λευκό Πύργο και να πέφτουν κάτω σαν στούκας. Αυτό έτσι ξυπακούεται με τόσα φυσικά λεφτά που έχουν ξοδέψει φυσικά. Γεια σου, Άξι. Γεια σου, Άξι. Ναι. Ο συμμαθητής μου ο Παύλος λέει: έρχομαι στο Μετρόπολο, του κάνω χειραψία, με γράφει τροχιά στην έξοδο για περιφερειακό. Φτάνω σπίτι μου, κόβουν το ρεύμα από λάθος, έπρεπε να κόψουν αλουνού, του δίπλα. Περνώ τη μηχανή, πάω στη ΔΕΗ, δύο εβδομάδων μπαταρία, δεν έπαιρνε μπροστά. Σύμπτωση στο δεξί μου χέρι, έβγαλα εξήματα. Σύμπτωση. Απ' τη Λακαμία έβγαλε το από το χέρι του τα εξήματα, πες τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, Χατζινάκος. Γεια σου, Βασίλη. Όπα. Πλακώσανε οι Αριανοί. Λοιπόν, ναι. Ραπτόπουλ, άσε το πλακώσανε οι Αριανοί. Οι Αριανοί σε παίρνουν, ο υποφαινόμενος πολλά χρόνια είναι. Είναι δίπλα, έτσι. Δεν είναι όταν ανεβήκαμε αλφα νύχη στα πανηγύρια και το ξέρεις αυτό. Όπα, αυτό για τον Τρούλεγκ. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν περιμένω ένα τραπέζι που χρωστάς μετά τα διαρκές, που το βάλαμε το στοίχημα στον αέρα. Διάλεξε εστιατόριο, ρε παλιά άνθρωπε. 5.001, όχι, επέλεξα και το μέρος που θέλω να κάνουμε το τραπέζι, να πούμε. Εγώ το βρήκα το μέρος. Πού? Λοιπόν, πριν την 7η αγωνιστική την προηγούμενη μέρα, θα πάμε παρέα στο Μακεδονία Παλάς και θέλω να κάνεις και μια θερμή χειραψία με τον κύριο Σαββίδη. Δεν θέλω τίποτα άλλο. το σκύλο. Την 7η αγωνιστική. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ας κέρασέ με να πούμε και μια μακαρονάδα, ξέρω εγώ, γραφτέν. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Ούτε ψάρια ούτε τίποτα. Εκεί πέρα μόνο να πάμε. Θα πάμε, ρε, ό,τι θέλεις. Στην Οβάλ καφετέρια. Αυτό είναι, 7η αγωνιστική την προηγούμενη μέρα, τίποτα. Χαίρετε. Έπαθα και στο μηχανάκι να πούμε και μας έφυγε πίσω από το μηχανάκι, μείναμε με το μηχανάκι την άλλη φορά. Σύμπτωση. Τι γουρλής άνθρωπος είσαι. Σύμπτωση, Βασίλη, σύμπτωση. Καλή συνέχεια. Βαγγέλης Παπαντώνης. Λέει, Κωστή, επειδή αναρωτήθηκες και ο Γρηγόρης δεν ήξερε, ο Μαρβάη τα τελευταία δύο χρόνια έχει 51 συμμετοχές με Αμβούργο και Κολονία. Έχει γεμάτο ρόστερ. Και πρόπερση ως μέλος της Κολονίας ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Για αυτούς οι οποίοι λένε για το συγκεκριμένο ποδοσφαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί κάπου άκουσα ότι είναι γεμάτη, αλλά ναι. Τέλος πάντων, ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινη, στην πιο ερωτική και ανήσυχη πόλη. Έτσι. Στην πόλη που υποδέχεται τον έκτο στόλο όπως τα τέλη της δεκαετίας του 50 και του 60. Ναι, κύριε μου. Γιατί από εκεί έχετε εμπειρία εσείς από έκτο στόλο. Ναι, από εκεί ξεκίνησε, κύριε Κόκκινη μου, και κατέβηκε μετά. Στον Πειραιά κάνανε πάρτι τα παιδιά όμως, τα ναυτάκια. Επιτρέψτε μου, κύριε, η παρέμβασή μου αυτή έχει να κάνει με την τοποθέτηση του πρώτου ακροατή στο όνομα
του προδότη Ζαχαριάδη που διαγράφηκε στην έκτη Ολομέλεια το 1953 στην πρώην Σοβιετική Ένωση και εξορίστηκε σαν προδότης στα βάθη της Σιβηρίας. Να αναφέρω ιστορικά ότι στη δεκαετία 30 ήταν φυλακισμένος στις φυλακές της Κέρκυρας και με την είσοδο των κατοχικών στρατευμάτων στη τότε κατεχόμενη Ελλάδα από τα ναζιστικά στρατεύματα μεταφέρθηκε ικόγνητο σε μία νύχτα στα γραφεία της Βέρτμαχ στην Αθήνα και από εκεί μεταφέρθηκε σαν αρτοποιός διερμηνέας στους κλασικούς φούρνους του Νταχάου. Έτσι, συνεργάτης δηλαδή των τότε κατοχικών στρατευμάτων. Έτσι λέει η ιστορία. Και μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τον πήγανε στην μπουτίκ του Hugo Boss, τον ντύσανε με κουστούμάκι καινούριο στα μέτρα του και τον μεταφέρανε στην Ελλάδα οι σύμμαχοι. Από εκεί και πέρα υπάρχει το τελευταίο δεδομένο, κάπου στις πρέσπες κρυβότανε στη διάρκεια των πιο σκοτεινών και δραματικών εξελίξεων στην Ελλάδα και από τους ίδιους τους συντρόφους του το 1953 όταν το 49 πέρασε στα σύνορα που είχαν κλείσει λόγω τότε Τίτου, διαγράφτηκε σαν προδότης ιστορικά και εξορίστηκε από τον παππού το Στάλιν, διότι έδωσε εξηγήσεις στον παππού το Στάλιν γιατί όλα τα Βαλκάνια ήταν επί κομμουνιστικό καθεστώς και δεν μπόρεσε αυτός να εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Μάλιστα. Αυτό είναι ιστορικά, κύριε μου. Η άλλη πλευρά του νομίσματος θα πρέπει να ακούγεται και αυτή και όχι μόνο όπως τη θέλουν κάποιοι ιδεολόγοι, όπως μάλλον συμφέρει σε κάποιους ιδεολόγους να λένε κάποια πράγματα. Άρα δηλαδή η άλλη πλευρά, η Μακεδονομάχη που λέει ο σύντροφος από την Καρδίτσα, έτσι τον κατατάσσουν στην πιο μαύρη σελίδα της Ελλάδος, γι' αυτό οφείλονται και τα δεινά μετέπειτα και δεν είναι τυχαίο που επέλεξαν αυτοί τη δεδομένη στιγμή της πρέσπες για αυτή την άκυρη μη συμφωνία των πρεσπών. Την καληνύχτα μου αγαπητή μου στην πιο ερωτική πόλη, δεν λέω στο μακρινό Μπιλμπάο και την αγάπη μου. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο, έχει 14 συμμετοχές. Το 2016-17 ο Μεργκίν Μαυράη, 17-18, συν 3 συμμετοχές στο κύπελο. Δηλαδή είναι μισογεμάτες. Μ' αρέσει που είσαι ενημερωμένος. Όχι, φίλος μου τόσο. Και το φαντάζομαι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Τι κάνετε? Καλώς τον. Το χαλάσατε το Μόναχο. Έλα, φαγωθήκατε μωρέ, είπες πριν έγιναν τσατσάκι Ελλάδα της Αμερικής και τα λοιπά. Το κακό που είναι... Τώρα έγινε ρε φίλε τώρα. Ματαιά είναι τώρα, ας πούμε σκυφτώ το κεφάλι και... Ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητα. Σκυφτώ το κεφάλι, ο Αμερικάνος να πούμε... Τι είναι μωρέ Κώστα, κακό είναι να είσαι τσατσάκι της Αμερικής. Τόσα χρόνια ο Πάοκ που ήταν τσατσάκι του Ολυμπιακού δεν πήρε τα κυπελάκια του, δεν πήρε τα αυτά του. Θα πάρουμε κι εμείς, δεν θα πάρουμε, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβες, μια χαρά, δεν είμαστε. Είναι, να κάνω ερώτηση, να σε πω Γκέμπελτς των ραδιοφώνων, των Ιερτζιανών. Εμένα, εμένα. Ό,τι είναι, είναι. Εσένα, ναι. Μ' αρέσει που λες τον κόκκινο, ρε κόκκινε, λες γιατί γλύψεις τους παοκτίδες και μετά λες, εγώ δεν θα γλύψω όπως όλοι οι άλλοι, ο Παόκκινο Μαδάρα. Με έχεις τρελάνει αυτή την εβδομάδα. Τι θα πει ο Μαδάρα. Άργησες. Αν σε τρελάνει αυτή την εβδομάδα έχεις αργήσει πολύ. Όχι. Μ' αρέσει που λες τώρα ο παδός ήταν χρυσαυγίτης. Είδες που έπεσε, που έσκασε η φωτοβολίδα. Ήτανε παοκτσής, χρυσαυγίτης. Δεν ήταν. Και η αστυνομία κάτω, υπάρχουν πολλές πληροφορίες που λένε ότι ένα κομμάτι της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή είναι καλή σχέση. Παιδί μου, είδες που και θα σου πω και το άλλο ένα λεπτό. Ναι. Το δικό μας εδώ τον παοκτσή, στη Θεσσαλονίκη, τον Νικολάκη, σε μισή ώρα η αθλητική βία ήταν εξ' το σπίτι. Νικολάκη. Αυτό που πέταξε μια χαρτοτενία. Ο άλλος πέταξε να πούμε να σκοτώσει και δεν το πιάσαν οι άλλοι κάτω. Ενώ ο άλλος που πέταξε να πούμε το χαρτόκουτο, τι ήταν εκείνο, την ταμιακή, σε μισή ώρα ήταν έξω από το σπίτι. Πώς τον ένα τον εντοπίσαν και τον άλλο δεν τον εντοπίσαν. Ναι, αλλά εσύ τώρα μέσα σε ένα γήπεδο με τόσους χιλιάδες κόσμο σημάδεψε έναν αριστερό από απέναντι κτλ. Και η φωτοβολίδα ευτυχώς δεν σκότωσε και κανέναν άνθρωπο. Είδες, φίλε, δυστυχώς. Στο γυράδικο βγήκαν, δεν ήταν τα αριστερή ούτε τίποτα. Δυστυχώς ζήσαμε την ιστορία του Μπλιώνα. Να μην το ξαναζήσουμε ποτέ. Γιατί... Να πω κάτι άλλο για να το λαφρύνω. Εκεί ήταν παοξή σε Λαρισαίο.
Εδώ άρα είναι κομματικά μέσα. Άνθρωπο σε άνθρωπο είναι. Βρε, δεν με νοιάζει ο άνθρωπο. Εμένα με νοιάζει η κομματική δεν του. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξεχασμένα, του ξεχασμένα. Να ρωτήσω κάτι για να το ελαφρύνω. Ελάφρυνο. Θέλω να κάνω ένα quiz έτσι ραπτοπουλιάρικο να πούμε, να απαντήσουν οι φίλοι ακροατές, οι φίλοι της μεγαλύτερης cult και ιστορικής ομάδας της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλή δηλαδή, οι φίλοι της μεγαλύτερης ομάδας της Θεσσαλονίκης, οι Αργιανοί δηλαδή, και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εάν τώρα εικάζουμε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός φεύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα και πάει στο ιταλικό, ναι, έτσι, και θέλω να μου απαντήσεις εσύ, Κωστή, με το χέρι στην καρδιά. Μάλιστα. Πάει στο ιταλικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί πρώτο? Θα φτάσει ο Ολυμπιακός στη Γιουβέντους στα πρωταθλήματα ή θα φτάσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη στα πρωταθλήματα? Πάνε, φίλε, από εδώ, ρε. Θα φτάσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Επόμενος, ναι. Τι αλήτης είσαι, ρε. Έλα, φίλε. Ορίστε. Ε? Έλα, φίλε. Κόκκινε. Ναι. Οχ. Τα έβαλε τα λεφτά τον Πάπας. Οχ. Αύριο. Είπαμε μέχρι Παρασκευή. Μέχρι Παρασκευή, τι μέχρι Παρασκευή? Πριν δυο εβδομάδες τον έλεγε στον Ραπτόπουλο, τα έβαλε. Έβαλε 300 χιλιάρικα. Ρώτα τώρα. Πριν τα λεπτά, Κόκκινε. Εγώ... Άρε τα γάρι. Εντάξει. Ζουν ανάμεσά μας. Παρακαλώ. Άμα δεν τα βάλει αύριο, θα ακούσεις πολλά. Να τα ακούσω, ρε φίλε. Και τι είμαι εγώ, λογιστής του ή εγώ υποσχέθηκα? Μήπως. Δεν υποσχέθηκα τίποτα. Ούτε είμαι φιλολογιστής. Είπα το ρεπορτάζ μου. Αν εκτεθώ. Θα αυτό. Που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Παρακαλώ. Δεν ξέρω, Ρίτα μου, αν εκτεθώ, ναι, θα αυτό. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Μια χαρά. Θα κάνω μια ερώτηση στην οποία, εάν θέλετε, απαντάτε. Ναι. Τα εισιτήρια για τη ΔΕΘ, τα οποία είναι προσφορά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ναι. Είναι επιλογή του σταθμού να δίνονται τη συγκεκριμένη εκπομπή ή εντολή του κυρίου Μάρδα ή μάλλον της κυρίας Νοτοπούλου, γιατί έβαλε και καινούργια φίλη τώρα μέσα στην κυβέρνηση. Ποια είναι Νοτοπούλου, ρε? Όχι, τα δώσαν σε μένα. Εσύ αφού δεν είσαι Σιριζέος. Μου τα δώσαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Γιατί τα δώσαν εσένα, τι είσαι εσύ? Για να τα δώσω στον κόσμο, γιατί έχουμε μεγάλη ακροματικότητα. Ψέματα, ρε φίλε, από πάνω τα δώσαν, τον ψεύτη. Εσύ ξέρεις τι είσαι? Όχι. Εσύ είσαι, δηλαδή, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Θα πεις ότι θέλει να ρωτήσω κάτι. Αν αλλάξει η κυβέρνηση με την επόμενη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν θα κοιτάω να έχω καλές σχέσεις για να έχω ενημέρωση, πληροφόρηση για πράγματα που συμβαίνουν? Τι πληροφόρηση να έχεις, ρε? Ρε φίλε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Οι άνθρωποι... Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, θέλεις να τάξεις με όλους καλά αυτό? Όχι, ρε. Ναι, ρε φίλε, ναι. Η δουλειά μου είναι να μαθαίνω. Για να μαθαίνω, μόλις καλά δηλαδή. Γι' αυτό είσαι το καρτατζόγλιο. Θέλω να το σανιδώσουν. Δηλαδή, το κακό που είναι. Αυτός λέει ότι είμαι πασόκος. Επειδή δίνω προσκλήσεις για την έκθεση. Θέλει να τάγει μόλις καλά, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή, άμα της έδινε η Νέα Δημοκρατία, δεα της έδινε. Δεα της έδινε. Εσένα δεν πρόκειται να σου δώσει η Νέα Δημοκρατία από σπίτι, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Την κυρία που κατέληξε σε υπουργικό φόκο. Ναι. Ξεκινώντας από μία δομή στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή γενικά κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη σε μία δομή. Ναι. Είχες καθόλου εσύ συμμετοχή σε όλο αυτό? Καληνύχτα σας. Στον επόμενο. Γιατί δεν απαντάτε, κύριε Κόκκινε? Δεν είμαι υποχρεωμένος. Τον παίρνει ο Κόκκινος τηλέφωνο και το λέει: πάνε, πες, βγες και πες ότι είμαι με το κόμμα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Πουλάει τώρα ο Κόκκινος. Πού το κατάλαβες? Πουλάει ο Κόκκινος τώρα αυτό, ότι ασχολείται με τα κόμματα. Όχι. Ναι. Το παπατζιλίκι του. Δηλαδή έβαλε, είναι παπατζής τώρα. Έβαλε τον παπατζή τον Καστοριανό να πάρει τηλέφωνο. Ένας παπατζής, δεύτερος παπατζής. Πάμε, ρε. Ο Κόκκινος δεν ξέρει τι χρώμα έχουν τα υπουργεία, ρε. Ακριβώς. Τι χρώματα να έχουν. Όντως. Εγώ είμαι. Δεν μπορεί να σβήσει η κλίση από τον Άγιο Δραπτόπουλο. Παρακαλώ. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης. Αυτό που να με θυμάσαι που είχα πάρει παλιά με το μακεδονικό θέμα. Πού να σε θυμάμαι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν με θυμάσαι. Όχι, δεν σημαίνει. Καταρχήν, συμφωνώ εν μέρη με αυτό που είπες για το Καφτατζόγλιο, που είπες ότι ήταν αρκετοί επειδή αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Οι Αργιανοί, ναι. Αλλά όχι όλοι. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Συνδυασμός γεγονότων. Ναι, συνδυασμός. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει ο κύριος Σίδρος για το... που λέει ότι θα δώσουμε πράσινο φως στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, αυτό, φίλε, έρχονται, πιστεύω, επειδή έρχονται εκλογές, αυτό το είπε. Ο κύριος Τσίπρας το είπε, φίλε. Οι εκλογές θα γίνουν το 19, φίλε. Ναι, άκουσα. Ο κύριος Τσίπρας το είπε. Εντάξει, ίσως για να κάνει το πολιτικό του κομμάτι. Ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, γιατί το επιβεβαίωσε και το έδωσε μεγάλη έμφαση και ο ίδιος? Για ποιο λόγο το έκανε? Αυτό που θέλω να μάθω. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πού ανήκει, σαν τον Κόκκινο, μόλις καλά. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μόλις καλά, και με το Μαρινάκι καλά, εντάξει. Ναι, ναι, φίλε. Ελα, ράπα, ναι, φίλε.
Έλα εγώ. Ναι. Έλα, λοιπόν άκου. Την επόμενη φορά που θα πάρει ο Καρδιτσιώτης, κάναμε τη χάρη ή ο Κόκκινος ποιος θα είναι εκεί, να το ρωτήσει δύο πραγματάκια. Να ακούσουμε. Να μας πει για τα 60 εκατομμύρια Ρώσων, Τσετσένων, Πολωνών, δεν ξέρω εγώ τι σκότωσε ο Στάλιν. Ένα αυτό. Αυτό. Το άλλο. 60 εκατομμύρια κόσμος, έτσι. Και γιατί το πάμε όταν πήγαν οι αγανακτισμένοι να μπουκάρουν στη Βουλή, γιατί το πάμε ήταν εκεί και σκότωσε τον Κοσμάκη στο ξύλο. Αυτά τα δύο ερωτήματα. Πότε έγινε αυτό, φίλε? Όταν πήγαν να μπουν οι αγανακτισμένοι. Το πάμε του σταμάτησε, αυτό δεν το ξέρω. Κάτσε, ρε. Ποιο σταμάτησε? Η αναρχική και το πάμε. Άλλο, είναι άλλο η αναρχική και είναι άλλο το πάμε. Άκου, άκου, Κόκκινε. Το πάμε και οι αναρχικοί μαζί, μαζί. Ναι. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Κάτσε να ακούσουμε. Θα να μπουκάρει στη Βουλή. Και από τότε δεν έχει ξαναγίνει μεγάλη συγκέντρωση. Κατά των μνημονίων και κατά κανενός. Καληνύχτας. Καληνύχτας, καλό ξημέρωμα. Μάλιστα. Υπενθυμίζω, για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν χρώματα με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα, με αδοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασένα, θα πάνε στον Κοσμάγουλου, σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάγουλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου, στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο 32310-303-173. Εκεί, σε 1100 τετραγωνικά μέτρα, θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Η Θάκη 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 και τις συμβουλές για μαστορέματα στο σπίτι από τη Χρωμοδομή. Το ξύλο μπορεί να κρατήσει μια ζωή μόνο αν το προσέχουμε και το συντηρούμε κάθε χρόνο. Με το Paint Kit για ξύλινες επιφάνειες από τη Χρωμοδομή έχεις τα πάντα μέσα σε ένα κουτί, το οποίο περιέχει αόσμο προστατευτικό βερνίκι ξύλου, γυαλόχαρτο, γάντια, πινέλο, ό,τι χρειάζεσαι δηλαδή για να βάψεις τα ξύλινα έπιπλα κήπου, την ξύλινη πέργολα και ό,τι άλλο βάλει ο νου σου. Εύκολα και γρήγορα. Αυτές ήταν οι συμβουλές για μαστορέματα στο σπίτι από τη Χρωμοδομή. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 60 χρόνια ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκι. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς.
Μωρό μου, θέλουμε ψυγείο. Μισό. Μάλλον και νέα κουζίνα. Μισό. Τι μισό, αφού δεν κάνεις τίποτα. Στον Ξυλόγι θα πάμε. Θα πάρουμε και ψυγείο και κουζίνα και θα πληρώσουμε το μισό. Ξυλόγις για επώνυμα καινούργια ηλεκτρικά με μικροφθορές στη συσκευασία ή το εξωτερικό τους και έως 50% φθηνότερα και με 2 χρόνια εγγύηση. Γκρουπ Ξυλόγις. Στρατήγη 49 και Περεβού στην Άνω Τούμπα. Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο και στο ξυλόγις.gr. Τι σημαίνει Think Big? Για εμάς σημαίνει φοιτητική εμπειρία. Σημαίνει πάνω από 11.500 φοιτητές από 70 χώρες στην πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη Πανεπιστημιούπολη της Κύπρου. Σημαίνει 20 πανεπιστημιακά κτίρια, περισσότερα από 70 εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και καταστήματα και ίσως οι καλύτερες φοιτητικές εστίες στην Ευρώπη. Σημαίνει μια αξέχαστη φοιτητική εμπειρία για τα καλύτερά σας χρόνια. Καλώς όρισε στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καλώς όρισες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Κάτι νέο, μοντέρνο και ελληνικό μαγειρεύεται στην καρδιά του Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Το νέο ελληνικό εστιατόριο Έλλην αναζητά γερμανόφωνο προσωπικό. Μάγειρες, βοηθούς μάγειρα, σερβιτόρους, υπεύθυνος μπουφέ. Έλα και εσύ στην ομάδα του. Προσφέρεται ανταγωνιστικός μισθός και υποστήριξη στην έβρεση κατοικίας. Στείλε σήμερα το βιογραφικό σου στο info@ellin-mannheim.de ή μάθε περισσότερα στο 0049-6218-625-1094. Κουρκουμπινάκι μου, πόσο μου έλειψες. Καλά, σήμερα θα περάσουμε την απόλυτη βραδιά. Αχ, ναι, μωρό μου, ναι. Η μέση μου. Μην αφήνεις την υγρασία να χαλάει τις πιο ιδιαίτερες στιγμές σου. Με τη Leroy Merlin μπορείς. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν μόνο Flex Power 9 λίτρων μόνο 21,50. Και απόλαυσε αμέτρητα βράδια χωρίς υγρασία. Leroy Merlin. Ναι, μπορείς. Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ. Ο Μακεδονικός Γέφυρας σας προσκαλεί σε μια ανεπανάληπτη λαϊκή βραδιά με το Μάκη Δημάκη. Ο πιο σύγχρονος λαϊκός τραγουδιστής, ο ένας και μοναδικός, Μάκης Δημάκης, έρχεται για να σας ξεσηκώσει. Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ, ο Μάκης Δημάκης, στο Δημοτικό Σχολείο της Γέφυρας, σε μια μεγάλη λαϊκή βραδιά. Διοργανωτής ο Μακεδονικός Γέφυρας. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Προπόληση 8 ευρώ. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Λοιπόν, λίγος χρόνος απομένει μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή αλλά και να τελειώσει ο διαγωνισμός για τις προσκλήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Α1 ένα κενό, έκθεση ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Γιατί με χτυπάς και τι θέλεις? Και 36 είναι. Ναι, μέχρι τις 4. Είσαμε 10 μηνύσεις μπορεί να φας. Πολύ χρόνο έχει. Λίγος χρόνος απομένει για το διαγωνισμό, λέω. Τι, πόσο απομένει? Άλλα 10 λεπτά. Τι διαγωνισμό, πόσοι τι λέω? Αρκετοί. Να πάνε πόσοι, στη δικιά μας εκπομπή θα γίνει η κλήρωση. Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Δύο, πέντε, πόσοι? Πέντε διπλές. Διπλές? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Ό,τι πίστη. Μάλιστα. Τα τρία εντάρια δεύτερα, πάμε. Άντε, πάμε. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πάλι Παναγιώτσο, με πήρα πριν. Πάλι. Ναι. Ναι. Εσύ τελικά τι ομάδα είσαι, ρε Ραπτόπουλε? Εγώ. Ναι. ΑΕΚ. Ναι, άρα. Ναι. Εγώ θέλω, και εντάξει, εσύ πρώτα να ξέρω, εντάξει. Θέλω να ρωτήσω απλά για τους Αργιανούς που λένε και τους Ηρακλειδείς ότι τόσα χρόνια παίζουν σε κρατικό γήπεδο. Αυτοί στο μπάσκετ έχουν γήπεδο. Ποιοι? Ο Άρης. Όχι. Αυτό ακριβώς. Άρα πώς λένε κάποιοι ότι ο Ηρακλής ο ποδόσφαιρο δεν έχει γήπεδο? Πάμε παρακάτω. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε επόμενη γραμμή. Αλγώσεις. Τον κόκκινο τον έπιασε τον Ζάχαρο. Ναι. Πάμε. Ναι. Καλά, αυτός ο Ραφέλ και τα λέει αυτά. Ποιος?
αυτός που βγήκε τώρα θέλει και τα λέει αυτά. Ποιος? Ο προηγούμενος, δεν ξέρω, βγήκε δύο φορές. Πώς τα κατάφερε αυτό, δε? Πού να ξέρω. Εμείς εδώ έχουμε πει 10 φορές καλησπέρα στην κοπέλα που λέει παρακαλώ περιμένετε. Πάμε παρακάτω. Ακούσα... Μπορεί να έκουσε τη φωνή σου, να είσαι αγριοπός και να σε ζυγώθει, να μην σε ζυγώσε, να πούμε καλά. Εσύ Κώστα, τώρα θα τρελαθούμε, δηλαδή άλλα ήθελα να πω, αλλά τώρα αυτός μου έδωσε πάτημα. Δηλαδή, ο Άρης που θα έπρεπε να έχει δικό του γήπεδο, να το πει Νίκος Γκάλης, τόσα χρόνια ταλαιπωρείται εκεί πέρα, πληρώνει τα μαλλιοκέφαλά του για το Αλεξάνδριο. Αυτοί φτιάξαν δικό τους κήπεδο και στο πληρώνει η νομαρχία και η περιφέρεια, να τρελαθούμε. Μαγκιά τους! Μπρε μαγκιά τους, εντάξει, αλλά δεν μπορείς να βγεις τώρα και να το πεις και να τη λες και τον Αριανό και τον Ερακλή. Όταν ο Άρης ήταν στις δόξες, όταν ο Άρης ήταν στις δόξες του, θα έπρεπε να φρόντιζε να έχει το δικό του σπιτικό. Ο Πάουκ είχε τον παράγοντα, τον κύριο, τον συγχωρεμένο. Βεβαίωγλου, ο οποίος έδωσε την έκταση. Ναι, είχε το οικόπεδο, ναι, γνωστό. Λοιπόν, φταίει ο Πάουκ γι' αυτό. Δεν μπορεί να το συντηρήσει. Πάει Πατουρίδου, τους λένε παιδιά, πληρώσουμε το ρεύμα. Εντάξει. Κατακριτέο κι αυτό. Αλλά το έχουν το σπιτάκι. Γίνεται καμιά συναυλία εκεί πέρα, βγαίνει κανένα. Άμα ήταν και πιο έξυπνοι στο εμπορικό κομμάτι, ακονομάγαν κιόλας. Να πληρώνουν και το Σούλη το Μαρκόπουλο που τον έχουν, να πούμε, στην αμάκα. Είναι κι αυτό. Είναι κι αυτό. Εγώ, Κωστή, και άλλο πράγμα ήθελα να σε μιλήσω σήμερα. Πάρα πολλές φορές έχω διαφωνήσει μαζί σου, αλλά αυτό πραγματικά που πρέπει να παραδεχτώ είναι ότι ποτέ δεν στρωθοκαμιλίζεις. Και πλέον επειδή στην εποχή που ζούμε και στην κοινωνία που ζούμε όλοι, ξέρεις, καθοσπρεπισμός ξέρω εγώ τι. Άλλα μπρος, δηλαδή, αλλά πίσω, ναι. Ναι, ας σε φέρω ένα παράδειγμα, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπει ο άλλος μπροστά του, συγγνώμη τώρα, μπορεί και κάποιος να τρώει. Βλέπεις κατά μπροστά του και δεν τα ονοματίζει. Τα λέει μάλα τέτοια. Πώς θα το κάνουμε, αφού είναι έτσι κατάσταση. Εντάξει, αλλά για καλέστη τους λόγους μπορούμε με την ελληνική να το. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, μια ερώτηση. Περίμενε. Δεκτώ αυτό που λες για τον Καστή. Κάποιος ο οποίος έχει τρόπους και τάκτ. Σαν τον Κόκκινο δηλαδή. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι είναι δίθεν? Όχι. Θύχτηκε τώρα, κατάλαβες? Όχι, δεν μιλάω για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τρόπους. Εσύ είσαι άνθρωπος. Δεν μιλάω για μένα. Πάντα πρέπει να είμαστε ευγενικοί με τους ευγενικούς. Και πάντα πρέπει να έχουμε τρόπους και να συμπεριφέρουμε. Και αλήτες με τους αλήτες. Μη Γρηγόρη, μη. Μπράβο, κατάλαβες. Όταν βλέπεις μια κατάσταση άσχημη μπροστά σου, δεν μπορείς να γυρίσεις το πρόσωπο και να πεις «Έλα μωρέ, εντάξει, ας το προσπεράσουμε». Δηλαδή, βλέπεις, ο Κούγιας είναι στο δικαστήριο, κύριε δικαστά, κύριε εισαγγελέφ, κύριε από εδώ, κύριε από εκεί, κύριε συγκρίβολε. Αφού αυτό πρέπει... Και πάει στο κήπεδο και γίνεται πιο γλυκό. Ρε φίλε, στο δικαστήριο μιλάνε όλοι όπως τη γλώσσα του δικαστήριου. Παράδειγμα σου. Όχι, δίκιο έχεις, δεν κατάλαβες. Είναι υποκριτικό. Άμα έχεις λεφτά, ό,τι θες μιλάς. Αν με καλέσουν και πάω, δεν μπορώ όλο να είμαι... Δεν μπορεί να ανάψει σιγάρο, κάτι συγκεκριμένο, να πλώνει στα πόδια. Πρέπει να έχει ορολογία. Εγώ μια αστυνομική να την έβγαλα φωτογραφία την ώρα της δίκης. Μπράβο, αλλά ο Κωστής έχει αυτό το πλεονέκτημα, ρε παιδί μου, ότι ενώ ξέρει ότι μπορεί να ενοχλήσει και ότι μπορεί, ας πούμε, να δημιουργήσει και έτσι καταστάσεις ενοχλητικές, όπως έγινε, ας πούμε, πες λίγο που τα πήρε εκεί πέρα η κοπελιά και του βάλε χέρι, το ήξερε ο Κωστής. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδί μου, πρέπει να το πει. Και πολύ καλά κάνει. Αυτά. Του αρέσει. Σκέφτηκες μήπως του αρέσει να του βάζουν χέρι? Ορίστε. Σκέφτηκες μήπως του αρέσει να του βάζουν χέρι? Δεν νομίζω. Γεια σου, φίλε. Παρακαλώ. Ο απόφυτος του Αγίου Όρους μιλάει τώρα για χέρι. Παρακαλώ. Γέλα μια φορά, ρε ζών. Γέλα μια φορά. Ναι. Γέλα μια φορά, ρε ζών. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, ραφ. Έλα, φίλε. Είμαι ο Μιχάλης που μιλάμε στο Messenger. Μισό λεπτό, έχω μήνυμα από Πατουλίδου Βούλα. Όμορφε, δεν πληρώνω το ρεύμα του ΠΑΟΚ. Άντε, μπράβο. Βούλα μου, εγώ ξέρω τι, ας πούμε, δες τώρα την ακεραιότητα και δες τώρα την κολοτούμπα. Βούλα μου, εγώ δεν είπα Βούλα μου. Στην ιδιωτική ζωή... Μισό λεπτό, έχω άριστες, ένα λεπτό, έχω άριστες σχέσεις με την οικογένεια της Βούλας Πατουλίδου. Και καλά κάνει. Εντάξει, τώρα αυτό ως νομάρχη, ένα λεπτό, ως νομάρχης, να πούμε εκεί και τα λοιπά,
Μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, δεν το πληρώνει. Ναι, εντάξει, μπορεί να το πληρώνει ο άλλος ο ψηλός, πώς το λένε, ο κρεμανταλάς εκεί, πώς το λένε, ρε. Ο νομάρχης μας να πούμε. Πάμε παρακάτω. Απαλλάσσεται η βούλα. Νομάρχης. Πάμε παρακάτω, ναι. Έλα ρε φίλε, πού είσαι, στη Μύκονο, στους ανεμόμυλους, πού είσαι, λέγε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Ένας φίλος κοινός μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό μνημόσυνο στο ΣΥΦΙ. Ποιο ΣΥΦΙ? Ο παδός του ΠΑΟΚ που έβγαινε. Αυτός που μάλωσες μαζί του. Με ποιον δεν έχω μαλώσει. Άντε, μπράβο. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Του φάγε, έφαγε της αδερφής του ΣΥΦΙ το άλλο το λαμό για το ραδιοφωνικό λεφτά στη λαχαναγορά. Άντε το στόμα μου πόσα να πει ακόμα. Πάμε παρακάτω. Έφαγε από την αδερφή του ΣΥΦΙ λεφτά και από εκεί έφαγε. Λέγε φίλε. Για τους Μακεδόνες. Μακεδόνας είναι ο άλλος. Άλλος το κορίτσι από τη λαϊκή. Είμαι κάτοικος γης. Είμαι ένα τοϊκός υπήκος εδώ πέρα. Κωνσταντίνε. Ναι, αγόρι. Ξέρεις τι έπαθα σήμερα. Τι έπαθες? Μιλούσα στη λαϊκή με κάτι φίλους. Με λένε ναι, παίρνεις και μιλάς στη Μητρόπολης. Ναι, λέω με τον Ραυτόπουλο. Ναι, ναι. Και σε 20 λεπτά έπαθα λάστιχο στα μάξερα. Τι έπαθες? Έπαθα λάστιχο στο αυτοκίνητο. Αν έλεγες με το κόκκινο, μπορεί να σου την έπαθε κανένα δίμετρη καλόνι. Ναι, είναι αφάνω, δεν είναι. Τι τυράνια τράβηξα, ρε. Ευτυχώς ήταν κάτι φιλαράκι με βοήθησαν και το έκανε. Θα ψάλλουμε λες... όλοι μαζί, νομίζω. Ένα λεπτό, ρε Χουβάρτα. Πόσα χρόνια έχει αλλάξει λάστιχα στο αυτοκίνητό σου? Δεν θυμάμαι τώρα. Άντε, πάμε επόμενη γραμμή. Δεν αλλάζει λάστιχα ο συγκεκριμένο. Αυτό είναι μεγάλο λαϊκό. Αυτό είναι σαν τον Αλέφαντο. Χάλασε τα μάξι μου. Γιατί χάλασε τα μάξι, πότε το έκανε σέρβις? Εγώ το πάω στο μάστρο να λέω όταν χαλάει. Άκου μυαλό τώρα. Πάμε, πάμε, γραμμή. Εσύ πότε το πα? Εγώ το πάω, αγόρι μου, το πετμεζάρο τα πότε το πάω. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα το περνάω, ελάδια το κοιτάω, το ανατάλλω. Γιατί? Ο καλύτερος πελάτης στο παιδιό. Γιατί? Σε χαλάει? Για να μην πάρει καινούριο. Γιατί να πάρει καινούριο, δεν έχω εγώ αλλάξει όταν κάνω. Σιγά, Χουβαρντά, σιγά. Άντε, βρε, πάρε σιγά, δρόμο. Σιγά, τζάμπα, εσύ σταμάτα. Εγώ τζάμπα. Ο Σαβίνιο, τα φτάμα έλεγε. Τι έγινε, ποιο? Σε βάζει βενζίνη, λέω 80 και τέτοια, λέει, του δίνει κάτι προγνωστικό. Κοίταξε, και... επειδή ναι. Θα εκτεθεί. Μη. Θα σα τα φτιάξω τώρα εγώ. Δεν πρόκειται. Να το ξέρει. Δεν πρόκειται. Τι δεν πρόκειται? Θα εκτεθεί. Εγώ λέω, θα τα φτιάξω. Είναι καλό επιχειρηματία, θα μου δώσει και διαφήμιση εμένα. Να σου δώσω, εγώ σου χάλασα καμιά δουλειά. Τώρα εσύ το στομάχι σου που άκουσε που θα πάρω διαφήμιση από τον Σαβίνιο. Σου χάλασα καμιά δουλειά. Όχι. Πονέα το στομάχι σου. Σου λέω, μην το πα προσωπικού γιατί θα χαλαστούμε. Τέλειω. Πάμε. Το δέχομαι. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Νάτος ο γιατρός από τη Βιέννη. Αυτό που δεν ξέρεις ποιοι, δεν Γρηγόρη, ξέρεις ποιοι και γιατί διαμαρτύρονται όσοι μας λένε ότι τρέχουμε πίσω από τους Αμερικάνους. Σου πω εγώ. Όσοι θα ήθελαν να το κάνουμε αυτό για τους Ρώσους. Ξεκάθαρα. Α, δηλαδή εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε, θέλουμε από πάνω άλλους. Αν το δεις, όλοι οι Δαφαζανέ και όλοι αυτοί, έχεις δει τις φωτογραφίες με τις υποκρίσεις του Ρώσου υπουργούς. Ναι, περίμενε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, ρωτήσεις, δραγκόκυρε. Λοιπόν, ποιοι κυβερνάνε τον κόσμο αυτή τη στιγμή? Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Οι Μασόνοι και οι Εβραίοι. Ας το λέγω. Όχι, φαινομενικά. Ποιοι Εβραίοι, βρε βλάκα. Οι Αγγλοσάξονες. Αλλά τι να σου λέω τώρα. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι αυτοί οι οποίοι φαίνονται. Αυτό το οποίο με ενοχλεί και συμφωνώ μαζί σου. Τον ενοχλεί. Είναι η υποκρισία η οποία υπάρχει. Δεν πάρει καλά. Γιατί το θέμα είναι με ποιους θα πάμε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό, με συγχωρείτε. Δεν τον αρέσει. Να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Καταρχήν, εμείς ως λαός έχουμε εμποδιστεί. Ο δούλος των Αμερικάνων δεν του αρέσει. Μισό λεπτάκι. Εμείς ως λαός έχουμε εμποδιστεί με την ιδεολογία του Ραγιά τόσα χρόνια. Μπράβο. Αυτό φαίνεται στο ποδόσφαιρο που θέλουμε πατερούλι. Έτσι, μπράβο. Θέλουμε τον πατερούλι, είτε λέγεται Σοκράτης, είτε λέγεται Ιβάν, είτε λέγεται Βαγγέλης, είτε λέγεται Καπετάνιος, που θα κάνει τάτους κακούς, που θα τρέχουμε δίπλα του και πού θα παίρνουμε μια χαρτιδίκη. Μπράβο. Αυτό ωραία το λέει. Μ' άρεσε. Ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω. Αν θέλαμε κάτι άλλο, θα λειτουργούσαν οι απόπειρες για ομάδες λαϊκής βάσης που κάναμε, αλλά δεν γίνεται. Γιατί όλοι θέλουν τον πεζαχτά. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει και υπάρχει βομβαρδισμός. Δεν έχει αγανακτήσει τίποτα. Ξέρεις γιατί έχει αγανακτήσει? Όχι, γιατρά, γιατί δεν του δίνουν λεφτά. Όχι, γιατρά, εσύ είσαι σε ένα άλλο κοινωνικό επίπεδο. Όπα. Βιωτικό. Και μπορεί να μιλήσει πιο ασφαλή. Ναι, μοιράζουμε με τους Αθήγκανους εδώ τώρα. Όχι, όχι. Λέω το εξής. Δεν το λέω για να υποτιμήσω. Ευρωπαϊκά Αθήγκανοι εμείς εδώ τώρα, να ξέρεις. Όχι, ρε φίλε. Ο γιατρός πάλεψε και βρήκε το δρόμο του. Τι, λοιπόν. Παλευθής ήταν, τι. Γιατρός είναι, επιστήμονας. Τι πάλεψε δηλαδή. Εντάξει. Εργάζεται. Δεν κλέβει. Παιδιά, γιατί είναι και άλλη στη γραμμή. Ναι, όχι, κατανοητό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος. Λέει, κάνε κοιτάξτε. Θα βγάλω
με το που θα ξεκινήσει ο Οκτώβρης, ένας πολύ μεγάλος γιατρός, πολύ μεγάλος γιατρός, τον κούτραρες, λαμπρός επιστήμονας, τον κούτραρε το γιατρό, θα πάρει μέρος στον αγώνα των 1.400 χιλιόμετρων. Βλαμμένος είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε ότι ο γιατρός αυτός είναι ιδεολόγος, δεν έχει δικό του ιατρείο, είναι πανεπιστημιακός. 1.400 χιλιόμετρα, βλαμμένος είναι. Λοιπόν, και θα κάνει, απλά όταν τον ακούσεις να μιλάει και όταν ακούσεις τι έχει να πει, θα καταλάβεις πολλά γιατί... Έφυγες, μπορούμε... bye. Μισό λεπτά κύριε παιδιά, εσείς μιλήσατε. Ναι, συγγνώμη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι με κάθε σεβασμό και προς τον συνάδελφο και προς αυτό που λες, είναι ότι όσοι θεωρούν αυτούς τους ιδεολόγους ότι δεν είναι με κανέναν, όταν κάποια στιγμή έρθει ο δυνατός, δώσει τα λεφτά, τα πάρεις μία, δύο, τρεις φορές, τα βάλεις καθημερινά στη ζωή σου, γνωρίστες τις απολαύσεις που μπορούν να σου προσφέρουν. Μετά όταν δεν τέξει θα σου λείψουν. Ρεφτασμένος είναι και δεν κάνει δικό του ιατρείο. Και δεν ανήκει κομματικά κάπου. Τι να σου πω τώρα. Παιδιά έχει ο γιατρός. Τρία παιδιά. Βαρέθηκε τη γυναίκα του και πάει και τρέχει. Όχι. 1.400 χιλιόμετρα. Όχι. Ας έρθει. Εσύ μπορεί να το κάνεις. Αυτή τη βλακεία. Γιατί βλακεία. Θα χαλάσει καρδιά μου, τα πόδια. Γιατί γιατρός είναι και το κάνει. Φελός είναι, τι πάει να πει. Φελός εσύ. Φελός είναι, ρε. 1.400 χιλιόμετρα σε κατλίκι δεν αθλητισμός. Ηλίθιε. Καλά. Τι καλά, ρε. Σε κατλίκι είναι. Καλά. Τα χιλιόμετρα τα πολλά. Τι είναι. Κοίταξε, ο αγώνας ξεκινάει μεθαύριο. Ναι. Τελειώνει 2 του Οκτώβρη. Ναι, και τι είναι αυτό. Αν τα καταφέρει, ναι, εδώ θα είμαστε. Και τι, μα δεν είναι παράδειγμα καλό αυτό. Αυτό δεν είναι αθλητισμός. Ξέρεις εσύ και δεν ξέρω γιατρός. Ξέρω εγώ και δεν ξέρω γιατρός. Σε κατλίκι είναι. Okay. Τι ειδικότητα έχει. Γενικός χειρούργος. Γενικός χειρούργος. Ναι. Ας πάσει κανένα καρδιολόγο, ας πάσει κανένα ορθοπαιδικό. Για χαζό τον έχεις. Δεν τον έχω για χαζό. Θέλει να περάσει τα όρια του, καλά κάνει. Άλλο λέω εγώ. Μην πας τώρα και πεις, θα πάει κι άλλος να τρέξει 20 χιλιόμετρα. Αυτό είπα. Πάει πεθάνει κανένα στον δρόμο. Καμία σχέση. Δεν είναι όλοι έτσι. Καμία σχέση. Αυτό δεν είναι αθλητισμός. Όχι, αυτός είναι ιδεολόγος. Είναι σαν κατλίκι αυτό. Okay. Ρώτα και κάνα πρωταθλητή. Θα μας τα πει ο ίδιος. Τι ας τα πει ο ίδιος. Ρώτα ένα προπονητή, ρώτα ένα γυμναστή. Αφιέρωμα θα το κάνω. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι... Για μένα δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί. Θα σε κούτρανε τίποτα, γι' αυτό θες να πάρει. Πού το κατάλαβες. Σίγουρα, καμιά εγχείρηση θα σου έκανε. 100%. Πάμε παρακάτω, λέγε. Μπορεί να μου βρει και κανένα τάλιλο. Φύγε ρε, από εδώ πέρα. Μπαγλαμά να πούμε. Γεια σας, εγώ είμαι. Οχ, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Η ώρα του. Η ώρα του. Η ώρα του Αλέξη. Λέγε Αλέξη. Ακούτε. Σε ακούμε. Χειμωνιάζει κιόλας τώρα. Πάλιωσε το σακάκι μου. Πες στους Αριανούς, νομίζω ότι έχουν βγει που δεν είναι, σας κάνουν κι αυτοί. Καλά, μην τους κολλάς πολύ. 7η αγωνιστική θα πας Καρυλάω μεριά. Σε πλακώσουν οι χάφοι εκεί. Στα κλωτσίδια να πούμε πατιού. Άσε, μην τους κολλάς. Μετά την 7η αγωνιστική μιλάτε. Στα μαθαίνω εγώ τα έργα, χαϊβάνι. Μ' ακούτε, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ναι, ναι. Πες στους οπαδούς της ΑΕΚ ότι φέτος θα πιάσουν πάτο και θα κλαίνουν μαύρο δάκρυ. Από έγκυρη, κατάνδεστη, έμπιστη πηγή. Αυτά. Γεια σας. Καλά που υπάρχουν και πηγές και μαθαίνουμε. Ποια πηγή ρε, η Δεβεντζή. Ναι. Ποια πηγή. Έχει πηγή αυτός. Παρακαλώ. Έλα φίλε, ναι. Τους δίνω καλασμένα τσίπουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ορίστε. Ή αυτοί που πατάνε τα σταφύλια για να κάνουν το κρασί είναι βρωμοποδαλάδες, δεν υπάρχει. Έλα φίλε. Μάλιστα. Πλατυπόδιδες, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπ. Εσύ τώρα τι είσαι, άντρας, γυναίκα, παιδί, νεαρός, τι είσαι. Έλα ραπ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε. Λέγε. Έλα ραπ, είμαι ο Μιχάλης που μιλάμε στο Messenger. Ω, Μιχαλάκης. Έλα Μιχαλάκη. Έλα Μιχαλάκη, τι κάνεις. Είμαστε εδώ με ένα φίλο μου στο Σουφερά και θέλουμε τη γνώμη σας για τον καινούριο παίκτη που πήραμε. Δεν είναι σίγουρα χειρότερος από τον Ευγέν Χατσερίν του ΠΑΟΚ. Αποκλείεται να είναι χειρότερος. Τον έχω δει εγώ στα βίντεο. Όχι, είναι πόσο φάνηκε ο Άρης. Δεν γίνεται να είναι χειρότερος. Ο Άρης μέχρι τώρα. Τρομερός. Ναι. Τρομερός. Κερκίδα καλή, ενιαία. Ας το παραμύθι και το κλείψιμο. Τρομερή ομάδα, φίλε. Ναι, την είδε ο Κόκκινος. Εντεκάδα του πεις δεν την ξέρει. Τρομερή ομάδα. Μπράβο. Δεν ξέρει τους 11, άστον τον Κόκκινο, μην το ρωτάς. Εμένα ρωτά. Δεν ξέρει, ε. Δεν ξέρει. Άμα του πεις 5-5 εντεκάδος δεν ξέρει. Ορίστε. Ο Χατζερίν είναι αργός, με ρωτάει εδώ ο φίλος μου. Όχι, δεν είναι αργός. Πιο αργός από τον Κόκκινο είναι. Γεια χαρά. Το φορτώσανε στο Χαϊβάνι το ΠΑΟΚ, 1,5 εκατομμύριο, να παίζει με τα χέρια και να κάνει πέναλτι. Παρακαλώ. 0,58, 8,5 δευτερόλεπτα. Ναι. Άντε μπράβο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άντε μπράβο. Αγοράσατε παίκτες, λέγε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το.
Κωστή μου, επιτρέπεις να μιλήσω με τον Γρηγόρη μόνο. Τι είμαι ρε φίλε εγώ, καρδινάλιος, φυσικά κάνω ό,τι θέλεις. Μπορεί να προσβληθείς, μπορεί να προσβληθείς. Εγώ να προσβληθώ. Ναι, ναι, μπορεί να προσβληθείς. Πες ό,τι θες. Μπορώ να σε κάνω δύο ερωτήσεις. Θέλω έτσι μια δύο γρήγορες απαντήσεις. Αν μπορώ να απαντήσω. Ωραία, τέλεια. Η μία είναι προσωπική. Στο επίθετο πώς θα λένε. Κόκκινο. Τέλεια. Σημειώνω. Κόκκινο. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι τι σημαίνει box to box. Δεν σε ακούω ρε φίλε. Τι σημαίνει λέω box to box. Box to box. Δεν σε ακούω φίλε. Τι σημαίνει box to box. Τι σημαίνει box to box. Να παίζει ένα παιχνίδι στα ίσια. Ξαναθέστο μου λίγο σε παρακαλώ γιατί σημειώνω σου είπα. Box to box σημαίνει... Να παίζεις με έναν αντίπαλο στα ίσια. Ωχ, Παναγία. Έγινε Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Παναγία γιατί την επικαλέστηκες αδερφέ. Είναι θρησκευόμενος. Όχι τίποτα γιατί έχω κάτι σε κλέψια. Και εντάξει, τίποτα, καμία σχέση με την απάντησή σου. Έγινε Γρηγόρη μου. Μ' ακούς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Μα είναι ασύλληπτη. Box to box. Όταν βρίσκομαι μπροστά παρακαλώ. Σε τσουμπόξ, παίζει ο Μάρλεϊ με το τζιτσάνι μπόξ. Ρέγγε, ρέγγε, πως γουστάρω. Έλα, φίλε, ναι. Box to box, ναι. Ορίστε. Έλα, ρε Χαϊβάνη, Μακεδόνα, λέγε. Πάμε. Επόμενος, πάμε. Τέλος. Τέλος. Προς ενημέρωσή σας, επειδή ο Γόγος λέει τα ίδια με τον Λέξιους, μήπως υπάρχει προσυνεννόηση. Γιατί ο μπάς του μόλις έχασε πέρσι το τσάμπιο σου κρασάν, μπήκε με μερίδιο στη Στίχημαν με τον Βαγγέλα και από τότε μόνο αγορές κάνουν σε Γερμανία και Ρουμανία. Μάλιστα. Διαβάζω τους νικητές οι οποίοι κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Παπαβασιλείου Ανδρέας. Μάλιστα. Γκριτζίδης Μιχάλης. Κιτσόπουλος Δημήτρης. Ναι. Κατσάρα Γεωργία. Κατσάρα. Ατακτίδης Γιώργο. Ατακτίδης. Γιατί γελάς, δώσε μια γραμμή λίγο. Ατακτίδης. Δηλαδή εσύ έχεις καλό επίθετο. Πολύ καλύτερο από το ατακτίδη. Εντάξει. Ατακτίδη τώρα. Αν πας στην τάξη και σε λένε ατακτίδη, τον πρώτο που θα σηκώσει ο δάσκαλος και θα ελέγξει θα είναι τον ατακτίδη. Μάλιστα. Έτσι. Παρακαλώ. Άκου ατακτίδης. Λέγε φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Εχθές στην τηλεόραση είδα μια συζήτηση. Έλεγε, θα δούμε λίγο αργότερα, αλλά δεν το είδα. Ποιος ποδοσφαιριστής αμείβεται με 83 χιλιάρικα το μήνα. Ναι. Γιατί πρέπει να υποφέρουμε κι εμείς μαζί με τους υπόλοιπους ακροατές, ρε φίλε. Επειδή εσύ έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο ή το ίντερνετ. Να το κλείσω το ραδιόφωνο, εντάξει. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, που παίρνει 83 χιλιάρικα το μήνα από ποδοσφαιριστής. 83 χιλιάρικα το μήνα. Ναι. Στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, έδειχνε εκεί στις προκαταρκτικές... Φίλε, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίρνουν 500.000 τη βδομάδα. Ωραία, να εσύ τι ζηλεύεις. Μόνο θέμα ζήλας είναι. Ζηλεύεις που παίρνουν για... Ρε άνθρωπε μου, θα σου πω κάτι. Γιατί. Σε αυτή την κοινωνία, κάποια πράγματα πληρώνονται και πληρώνονται καλά. Κάποια πράγματα δεν πληρώνουν. Εσύ τώρα τον καηλέ σου ποιος είναι που είναι, είναι κακό περίπου 3.000. Γιατί ζηλεύεις ρε φίλε. Ακριβώς επειδή βλέπουμε τις αντιφατικές καταστάσεις που επικρατούν. Άλλος να μην έχει να φάει και άλλος να παίρνει ο γονάτος. Ρε φίλε συγγνώμη, τι δουλειά... Για τωρινό είναι τι αυτό. Τι δουλειά κάνεις ρε φίλε. Εγώ. Ναι. Τίποτα, πέρασε ένα αξιούχος είμαι. Ωραία. Δηλαδή είσαι παιδί με, του... Με τι ασχολούσουνα. Με τι ασχολούσουνα. Με τι ασχολούμουνα. Τοπογράφος. 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 Γιατί άσχημα... Στο δημόσιο δούλεψες ή έκανες... Δούλεψες εταιρεία. Στο δημόσιο. Σκοτώθηκες τη δουλειά. Γιατί το... Ρευματισμούς έπαθες από την πολλή δουλειά. Γιατί φίλε θα σου πω ένα πράγμα. Άσε μας ρε φίλε τώρα. Ο τοπογράφος ειδικά την εποχή της χρυσές εποχής. Σκοτώθηκες τη δουλειά. Ο τοπογράφος. Μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά. Μπορείς να πεθάνεις ήσυχα κάπου. Όσοι τα ξέρεις που φτάνει. Φύγε από εδώ. Φύγε. Δρόμο. Δρόμο! Όχι, όχι, περίμενε. Έπεσε το μάτι όχι, σου όχι, περίμενε, στον περίμενε. Αθλητή τώρα. Δεν, κατα... Δρόμο. Δεν μπορούσε να βγάλει καλά λεφτά ένας τοπογράφος. Ναι. Ξέρουν πολλοί να χειριστούν τη σταδία του ταχύμετρο και σε δύο λομβέρδος, θα σε δύο λομβέρδος πουθενά να παραπατάς και εσύ να σε βάλει επέλεξε στην νεκροφόρα κατευθείαν εσύ φύγε. Εσύ επέλεξε να πας στο δημόσιο. Αν ακολουθούσε τον ιδιωτικό τομέα. Δύο λεπτά. Από τη στιγμή που είχε και συνταξιούχος. Δύο λεπτά. Θα έβγαζε κάποια λεπτά. Δύο λεπτά. Πάψτε να ζηλεύετε. Τους αθλητές, τους τραγουδιστές, τους ηθοποιούς που αμείβονται με πολλά χρήματα. Και το ραπτόπι. Λοιπόν, να ήσασταν ικανοί ή να ήμασταν ικανοί να γινόμαστε κι εμείς ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές κτλ. Στάφτε το σκατοψυχηλίκι που έχετε να πούμε. Βγήκε όλος 70 χρονών
το γνεύει ο Χάρος, να πούμε. Γιατί παίρνει 83. Γιατί λέει παίρνει 83. Έτσι είναι μάγκας και τα παίρνει, ρε. Από σένα τα πήρε. Κάνει αποφώνηση. Τοπογράφει. Φεύγω ρε από εδώ πέρα. Κάνει αποφώνηση. Δεν κάνω αποφώνηση. Να κάνεις, εσύ που είσαι γλυκός άντρας να το κάνεις. Άντε δρόμο. Άιτε. Εγώ τουλάχιστον είμαι άντρας. Είσαι πολύ άντρας. Τώρα γύρισες. Στο Άγιον Όρος που είσαι τώρα δεν ξέρουμε πόσο άντρας γύρισες από εκεί. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Υπάρχει. Δεν ξέρω. Για ρωτά ένα γιατρό. Θα σου πει. Τι γιατρό να υπάρχει ρωτήσω. Υπάρχει. Αν σε έχουν χαϊδέψει ή όχι. Μη στεναχωριές. Άστο. Μη τέτοια ώρα που είναι μεσημεριά. Ντροπή. Λοιπόν, η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη, Τάνια Δήμου και Κωνσταντίνο Γιαλαμά. Από τον Γρηγόρη Κόκκινο, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον κύριο Γιάννη Λαλίδη, τον οποίο δεν προσφωνήσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί ήταν αυτή η κάμπια της ηχοληψίας. Συγγνώμη Γιάννη μου. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο.